Ακούστε, εμείς εκπροσωπούμε ένα μέρος της κοινωνίας που κάποτε ήταν 40%. Δεν είμαστε ευχαριστημένοι με τα σημερινά. 46 παρακαλώ. Λέω για τα τελευταία. 48 βεβαίως. Περάσανε αυτά, παιδιά. Όμως αυτά είναι για τα προηγούμενα χρόνια. Περάσανε. Τώρα και αυτό που έχει σημασία. Λοιπόν, πάμε στην κυρία Κουντουρά. Κυρία Κουντουρά, δεν φαίνεται. Παρακαλώ, παρακαλώ. Παρακαλώ. Κυρία Κουντουρά, δεν φαίνεται το κόμμα σας να έχει πετύχει καλό σκορ, να το πω έτσι. Θα μου επιτρέψετε να περιμένω κι εγώ τα αποτελέσματα, γιατί και την τελευταία φορά στις εκλογές του 2012. Και στην ακραία θετική εκδοχή των exit polls πάλι είναι πολύ κατώτερη από τα παλαιά ποσοστά. Θα σας θυμίσω ότι το 2012 ήταν τα exit poll ακριβώς τα ίδια. Μέχρι 5% μας δίνανε και πήραμε 10,5% την πρώτη Κυριακή και πήραμε 7% τη δεύτερη. Ας περιμένουμε να δούμε τι θα γίνει. Αυτό όμως που είναι πάρα πολύ σημαντικό είναι ότι να κρατήσουμε τις δυνάμεις μας, εμείς οι ανεξάρτητοι Έλληνες, οι οποίοι χωρίς να είμαι μίζερη ή γκρινιάρα, θα σας πω ότι είμαι ειλικρινής, είχαμε ένα τεράστιο πόλεμο με απίστευτα βρώμικα μέσα και αναγκαζόμασταν, κάτι το οποίο εγώ είμαι αντίθετη, να διεκδικούμε δικαστικά το χρόνο μας, να ξέρουμε και να βλέπουμε ότι τα... Βλέπουμε τα πρώτα τμήματα της περιφέρειας Αττικής, καθώς μας μιλάτε, κυρία Κουντουρά. Τα αποτελέσματα γενικότερα στην προβολή μας ήταν πάρα πολύ μικρά και έναν πραγματικά βρώμικο πόλεμο με προσωπικές επιθέσεις. Αν συνυπολογίσουμε και τα δικά μας λάθη, θα δούμε ότι πραγματικά θα μπορούσαμε να έχουμε πάει πολύ καλύτερα. Όμως οι ανεξάρτητοι Έλληνες είπαμε μεγάλες αλήθειες και ήμασταν αυτοί που ενοχλήσαμε πάρα πολύ την κυβέρνηση με τις θέσεις μας. Και το δυσαρεστημένο κόσμο, τον οποίο δεν καταφέραμε να πάρουμε εμείς από τον πόλεμο που είχαμε, βλέπουμε ότι τον παίρνει η Χρυσή Αυγή και αυτό είναι ένα πάρα πολύ ανησυχητικό φαινόμενο. Εμείς αυτό που θα θέλαμε, σαν ανεξάρτητοι Έλληνες, είναι σε αυτές τις εκλογές, ειδικά στις δημοτικές και στις περιφερειακές. Αφού το πήρε το μήνυμα η κυβέρνηση ότι ο κόσμος είναι πάρα πολύ δυσαρεστημένος και ότι δεν εγκρίνει αυτή την πολιτική και τα μνημόνια, στις ευρωεκλογές να πάρει επίσης το μήνυμα, εκτός από την αποχή, έτσι που είχαμε την προηγούμενη Κυριακή, δεν ξέρουμε τι θα γίνει τώρα, το μήνυμα ότι πρέπει επιτέλους να διεθνοποιήσουμε το τι περνάει η Ελλάδα. Να διεθνοποιήσουμε την τραγωδία και την εγκληματική πολιτική. Από τους βουλευτές σας για την ηγεσία του κόμματος. Ακούσαμε τον κύριο Χαϊκάλη προεκλογικά. Δεν θα συμφωνήσω με αυτό, ο κύριος Καπερνάρος πριν από λίγο μίλησε για λάθη που έγιναν, χωρίς να τα προσωποποιήσει. Αλλά είπε ότι έγιναν λάθη. Λάθη γίνονται πάρα πολλά σε όλα τα κινήματα και στα κόμματα. Απλά τα δικά μας είναι αυτά που προβάλλονται, γιατί η επικοινωνιακή πολιτική ήταν να μας βλάψουν, να μας πολεμήσουν, αν είναι δυνατόν να μας εξαφανίσουν. Ήμασταν το μόνο, αν θέλετε, η μόνη πολιτική δύναμη ανάμεσα στη Νέα Δημοκρατία και στους δυσαρεστημένους που μπορούσαμε να πείσουμε και να εξηγήσουμε στον κόσμο γιατί θα έπρεπε να είμαστε εμείς η δύναμη και ο ρυθμιστής αυτών των ευρωεκλογών ή ακόμα και των εθνικών εκλογών. Και δυστυχώς πετύχανε τα συστημικά μέσα να μην μας αφήσουν να πούμε τα σχέδιά μας και κάθε φορά μας ρωτάγανε μα πού θα βρείτε τα λεφτά. Δηλαδή αυτό έχω κουραστεί και έχω βαρεθεί να τα ακούω. Και γενικότερα δεν μπορούσαμε να στηρίξουμε τις θέσεις μας γιατί δεν υπήρχε η προβολή των θέσεών μας και ο πόλεμος, όπως σας είπα, ήταν αρκετά μεγάλος και πάντως, η λάσπη. Όμως... Μου λέει ο κύριος Μαύρος, κύριε Μαύρο, να μας το πείτε, αυτό έχει ενδιαφέρον. Ναι. Αυτό που είπατε προηγουμένως για τη Χρυσή Αυγή, απλά θέλω να πω ότι οι ανεξάρτητοι Έλληνες μοιάζουν μέχρι στιγμής, έτσι να το επαληθεύσουμε, να δίνουν 15,3% τους στο ΣΥΡΙΖΑ και 7,6% τους στη Χρυσή Αυγή. Αυτό δεν μπορώ να το γνωρίζω. Αυτό όμως που μπορώ να πω είναι ότι οι ανεξάρτητοι Έλληνες, επειδή είναι ένα πολυσυλλεκτικό κίνημα, είναι λογικό να έχει στην αγκαλιά του πάρα πολλούς ανθρώπους οι οποίοι μέχρι χθες ήταν στο ΠΑΣΟΚ, στη Νέα Δημοκρατία και γενικά οι ψηφοφόροι, οι δυσαρεστημένοι, αυτοί οι οποίοι πιστεύουν... Οι ροές ΣΥΡΙΖΑ προς Χρυσή Αυγή, μπορείτε να μας πείτε, Χρυσής Αυγής προς ΣΥΡΙΖΑ, με συγχωρείτε, στην περιφέρεια Αττικής και στο Δήμο Αθηναίων, μπορείτε να μας πείτε πώς είναι? Αυτή τη στιγμή δεν το έχω σπασμένο. Γιατί είδα σε μια άκρηση που προηγουμένως είπε η κυρία Ζαχαρέα, φάνηκε καθαρά ότι 47 ψήφοι του κυρίου Κασιδιάρη πήγαν unblock στον κύριο Σακελαρίδη. Αλλιώς το αποτέλεσμα δεν έκανε κανένα νόημα. Σε επίπεδο συνόλου, αυτό που λέτε αποκλείεται να το έχετε ανακαλύψει. Όχι, όχι, εγώ λέω ότι βγήκε. Εκτός αν έχετε μαγική σφαίρα, διότι εκτός από τις ψήφους του κυρίου Κασιδιάρη υπήρχαν και οι ψήφοι του ΚΚΕ. Δέστε το πρώτο αποτέλεσμα που βγήκε. Κοιτάξτε, εγώ χαίρομαι που λέτε ότι δεν είναι έτσι και θα χαρώ πάρα πολύ να μην είναι έτσι. Αλλά σας ξαναλέω. Την ευκαιρία του κύριου Μπαλτάκου.
Αν έχετε διαγράψει από τη Νέα Δημοκρατία. Έχετε πάθει μια αιμονή με το όνομα Παλτάκος. Φαντάζομαι, ξυπνάτε το βράδυ και φωνάζετε Παλτάκος. Στο exit poll. Εκεί που κοιμάστε. Κοιτάξτε, όταν μιλάμε σοβαρά και σας λέω. Αυτό είναι κάτι το οποίο έχει λήξει. Έχει έννοια να το επαναφέρουμε. Εσείς το επαναφέρετε. Κάντε λάθος, εσείς το επαναφέρατε. Εσείς το επαναφέρατε. Εγώ το επανέφερα τώρα. Και αναπόδεικτη διαπίστωση. Ο ΣΥΡΙΖΑ... Εγώ ερώτησα. Όχι. Γιατί σας ενοχλεί η ερώτηση, γιατί την αποκηρύσετε και ως ερώτηση. Με ενοχλεί η υποβολή μιας βρώμικης κατηγορίας. Χαίρομαι ότι ονομάζεται βρώμικη κατηγορία της ψήφου της Χρυσής Αυγής σε εσάς. Λέω ότι ο ΣΥΡΙΖΑ είναι απέναντι στους δεν κάνατε, κύριε Παπαδημούλη, δεν κάνατε, τώρα, δεν κάνατε ανοίγματα. Κύριε, μα τώρα, ελάτε τώρα. Γιατί προσπαθείτε να τα έχετε όλα. Γιατί προσπαθείτε να τα έχετε όλα. Δεν γίνεται να τα έχουμε όλα. Μπορούμε να συζητάμε ήρεμα και δημοκρατικά. Μα το κάνουμε, αλλά πεταχτήκατε πάνω, αρχίσατε να λέτε για τον Παλτάκο να κάνετε να ράνετε γιατί. Διατυπώσατε έναν απόδεικτο ισχυρισμό. Με στόχο να λασπώσετε το ΣΥΡΙΖΑ. Ακούστε λίγο τώρα. Μόνο μια ερώτηση, δεν λάσπωσα κανένα. Πολύ εύκολα λασπώνεστε από αυτά τα οποία διεκδικείτε. Πρώτα διεκδικείτε τη λάσπη και μετά συνοχλείς τα ρούχα σας. Ακούστε λίγο. Ο ΣΥΡΙΖΑ είναι εξ αρχής απολύτως απέναντι στους Ναζί της Χρυσής Αυγής. Δεν το παρατηρήσαμε την τελευταία εβδομάδα αυτό να το λέτε έτσι. Κάτι για παραπλανημένους πολίτες. Και την περίοδο που εσείς τους χαϊδεύατε. Και όποιος θέλει να βρει σε μένα το λέτε αυτό, Νέα Δημοκρατία, όχι εσείς. Σε μένα το λέτε αυτό. Το κόμμα σας, η κυβέρνησή σας. Όχι λέω όμως το λέτε σε μένα. Και το λέω στο κόμμα σας, εκπροσωπεί το κόμμα σας, όχι τον εαυτό σας. Και όποιος θέλει να ψάξει κονέ, παζάρια κτλ. Ας τα ψάξει στα υπόγεια του Μαξίμου και στα ρετυρέ της Νέας Δημοκρατίας. Αλλού αυτά. Άρα λέτε ότι δεν είναι έτσι. Για να καταλήξω πίσω από όλη αυτή όλος τη δυναμική. Όλος ο κόσμος ξέρει ότι δεν είναι έτσι. Ωραία. Και δεν σας βγήκε αυτή η επιχείρηση λάσπη. Χαίρομαι που το ακούω, μακάρι να μην επιβεβαιωθεί. Καλά κάνετε και συζητάτε μεταξύ σας περίπου ισοδύναμα, διότι ναι, μεν η Χρυσή Αυγή έχει από τις μεγαλύτερες συσπυρώσεις, αλλά δίνει 5% στη Νέα Δημοκρατία και 5% στο ΣΥΡΙΖΑ. Άρα. Ισοδύναμα δηλαδή. Αυτό. Με συγχωρείτε, είναι λογικό αυτό. Αυτό είναι άλλο θέμα. Αυτό είναι λογικό. Και άλλο η λάσπη ότι δήθεν παζάρεψε. Είναι λογικό. Πόσο δίνει. Άλλο η λάσπη ότι παζάρεψε δίθεν ΣΥΡΙΖΑ με τους Ναζί. Είναι μαύρο που δίνει τα 5 και 5. Στις ευρωεκλογές. Η Χρυσή Αυγή του 12 δίνει 5% στη Νέα Δημοκρατία και 5% στο ΣΥΡΙΖΑ και βέβαια έχει ένα 80%. Παρακαλώ. Έχει ενδιαφέρον να δούμε τι έγιναν οι ψήφοι της πρώτης Κυριακής. Αυτό πρέπει να το δούμε. Έτσι, παίρνει από όλο τον κόσμο. Και στην περιφέρεια και στον Δήμο να δούμε τι έγιναν οι ψήφοι της πρώτης Κυριακής. Και αυτό μπορούμε να το δούμε. Και επιτρέψτε μου εδώ μια κουβέντα. Ναι, κύριε Μπογιόπουλε. Ο τρόπος με τον οποίο διεξάγεται η συζήτηση γύρω από τον ναζισμό. Πρέπει να μας κάνει να ξαναδούμε τον εαυτό μας τον καθρέφτη. Τι είπες, φίλε, για τον κομμουνισμό. Δεν ακούγεστε, δεν έχετε. Μπορούμε να κάνουμε συζήτηση και για τον κομμουνισμό, μπορούμε να κάνουμε συζήτηση για τα πάντα. Είμαστε σε μια χώρα που σήμερα 10% των ψηφοφόρων της ψήφισαν. Είτε το γνωρίζουν, είτε δεν το γνωρίζουν. Υπέρ του Χίτλερ, υπέρ των Auschwitz. Παρακαλώ, δεν έχετε μικρόφωνο, δεν έχει εφευρεθεί αυτό. Υπέρ δεν έχει εφευρεθεί τηλεοπτικά αυτό. Ορίστε, ελάτε. Λειτουργεί αυτό, είναι εντάξει. Ναι, ακούγεται. Ελάτε. Το όνομά σας. Άκου, πρώτα θα ακούσεις όμως. Όχι, πρώτα θα σε ερωτήσει. Ρώτα με πρώτα. Ναι. Γιατί έλεγα να σου απαντήσω πρώτα, αλλά ρώτα πρώτα. Λέγομαι Μουργινάκης Χαράλαμπος, είμαι συνταξιούχος. Την περασμένη Παρασκευή άκουσα μία τοποθέτηση του κυρίου Χατζηνικολάου στις ειδήσεις που έλεγε για το φαινόμενο της Χρυσής Αυγής. Και είπε ο κύριος Χατζηνικολάου, γιατί παρακολουθώ τις ειδήσεις από τον ίδιο, ότι δεν αντιμετωπίζεται σωστά αυτό το φαινόμενο. Και επί 5 μήνες τώρα παρακολουθώ να τους διαφημίζετε, να μαζεύεστε όλοι σε ένα τραπέζι, δεξιοί, κεντρώοι, αριστεροί, κομμουνιστές, και να λέτε ο Χίτλερ, ο έτσι, ο αλλιώς, ο ναζιστής. Φέρνετε παραδείγματα από τη Γερμανία, τη Βαϊμάρια, δεν φέρνετε παραδείγματα ελληνικά. Το 58 ο παππούς μου ήταν κομμουνιστής και ήμουνα 10 χρονών και με έστελνε στον Περιπτερά να πάρω την αυγή του τότε Κομμουνιστικού Κόμματος και η ΕΔΑ έγινε αξιωματική αντιπολίτευση. Και μου φαίνεται ότι ο Μανώλης ο Γλέζος τότε ήταν φυλακή και βγήκε βουλευτής. Λοιπόν, δεν κάνετε άλλη δουλειά, η Χρυσή Αυγή να μην πληρώνει τίποτα και να τη διαφημίζετε όλοι. Βγαίνει ο ένας, δεν του μιλάω. Γιατί δεν του μιλάς? Δεν ψηφίστηκε από 500.000 ανθρώπους. Τι είναι αυτή?
Αυτή τι είναι, αυτιστική, σύνδρομο Down έχουνε. Τα είπε ο κύριος Χατζηνικολάου. Αν τα έλεγε ο κύριος Χατζηνικολάου αυτά πριν από 5 μήνες, θα τον λέγατε Χρυσαυγίτη. Αλλά είδε τι γίνεται, δεν είναι αντιμετώπιση αυτή, κύριε. Εσείς βγαίνετε, είσαστε κομμουνιστής. Μπράβο σας. Και εγώ θέλω να σας ψηφίσω. Να δω αν είναι σωστό, δεν ξέρω. Δεν μου δίνει κανένα το δικαίωμα. Βγαίνει ένα κόμμα το οποίο λένε αυτοί, να έρθει εδώ ο Χρυσαυγίτης, να πει του κυρίου Δένδια, που δεν τον βλέπω, να πει ότι κοίταξε να δεις τι είμαι, τι θέλω, τι κάνω. Είναι ναζιστή, θα τον δω, να μου πετάξει τον αγγελωτό σταυρό. Έχω 2 πρώτα ξαδέλφια στο Auschwitz. Πάντως κάτι ψηλό είδες, έτσι. Πού? Είδες κάτι χαστούκια στην Κανέλη, κάτι νερά στη Δούρου. Βεβαίως, να μην φωνάξεις. Κάτι ψηλό είδες, λέω. Ναι, θέλω να πω. Μην φωνάζεις αυτόν που βαράει. Ναι. Είμαστε εδώ 30 άντρες. Θα έρθει ένας εδώ να μας βαρέσει. Να μας βαρέσει. Εσείς φοβόσαστε, κύριε Χατζηνικολάου, ότι θα σου δώσει χαστούκι. Εγώ θεωρώ ότι είναι μεγάλο λάθος το ότι δεν συζητούν τα κόμματα. Εάν έρχεται ένας τέτοιος και έρθει να σου δώσει χαστούκι, εγώ θα πέσω απάνω του να σε προστατεύω. Και στην πορεία της βραδιάς. Και στην πορεία της βραδιάς. Το έκανε στη Βουλή, Χρυσή Αυγή, κύριε Χατζηνικολάου. Το έκανε στη Βουλή, Χρυσή Αυγή, σε βάρος μου. Και κανένας δεν διαμαρτυρήθηκε. Ακούστε, κύριε. Στην ιερή αίθουσα του κοινοβουλίου. Ακούστε, κύριε. Λέει αλήθεια, προφυλάκησαν βουλευτή. Είναι αλήθεια αυτά που λέτε. Δεν αντιμετωπίζεται έτσι ο φασισμός. Ο φασισμός και ο ναζισμός δεν αντιμετωπίζεται έτσι. Εγώ έχω 2 πρώτα ξαδέλφια, καμένα στο Auschwitz. Μάλιστα. Σας ευχαριστώ πολύ. Λοιπόν, ολοκληρώστε, κύριε Πογιόπουλε. Υποδέχομαι και τον κύριο Άρης Φιλιοτόπουλο, τον πρώην υπουργό της Νέας Δημοκρατίας. Καλώς ορίσατε. Καλώς σας βρήκα. Λοιπόν, ανοίξατε το θέμα που ανοίξατε. Πολύ σύντομα, κύριε Πογιόπουλε, γιατί προηγούνται τα εκλογικά αποτελέσματα. Να προηγηθούν τότε τα πολιτικά αποτελέσματα, διότι είναι τόσο σοβαρό αυτό το ζήτημα, Νίκο μου. Ναι, πες που... 2 φράσεις. Τι να πω, δεν ξέρουμε, τι είναι η Χρυσή Αυγή. Λέμε να πεις κάτι σύντομα. Όχι, όχι, λέω είναι πολύ μεγάλο το θέμα, δεν θυμώνω καθόλου. Αγαπητέ Χαράλαμπε, συνταγές μαγειρικής με τους κανίβαλους. Δεν ανταλλάζεις. Δεν κάνεις κουβέντα για συνταγές μαγειρικής με τους κανίβαλους. Ένα. Δεύτερο, σε παρακαλώ, άκου τώρα. Έτσι. Ξέρουμε πάρα πολύ καλά τι είναι η Χρυσή Αυγή. Είναι αυτοί που σε ένα στούντιο πλακώσαν γυναίκες στο ξύλο, άνανδροι δηλαδή, τομάρια. Στο χωριό μου αυτοί που σήκωνανε χέρι σε γυναίκες ήταν τομάρια. Επίσης έχουμε δει στη Βουλή τι κάνουν. Ξέρουμε επίσης. Δεν ξέρω πώς τους διαλέγεις εσύ, αν αυτοί μόνο που θα έρθουν εδώ μόνο θα δέρνουν ή μπορεί και να μαχαιρώνουν κιόλας. Δεν ξέρω πώς το βλέπεις αυτό. Όμως από εκεί και πέρα τα βασικά ζητήματα είναι τα εξής. Ο τρόπος με τον οποίο έχει γίνει η κουβέντα γύρω από το ζήτημα του φασισμού και του ναζισμού στην Ελλάδα εκθέτει όλους αυτούς οι οποίοι εκτρέφουν το φίδι. Ο φασισμός, αγαπητέ μου, είναι μια επιδημία. Είναι μια δημαγωγία που εισχωρεί βαθιά στον κοινωνικό ιστό, όσο πιο βαθιά είναι η σύψη. Υπάρχει σύψη στην ελληνική κοινωνία και στην ελληνική κυρίαρχη πολιτική. Υπάρχει σύψη από τις πλαστές πινακίδες του Λιάπη μέχρι τα λεφτά της Siemens. Ο φασισμός κατακρεουργεί ολόκληρη την ιστορία του λαού. Εμφανίζει ότι το ηρωικό, σαν να είναι απόγονός του, πλαστογραφεί την ιστορία. Σου διαφεύγουν ότι υπάρχουν μέσα μαζικής ενημέρωσης και εφημερίδες που μια δεκαετία τώρα εμφανίζουν τον αρχιφασίστα Μεταξά ως πατριώτη. Σου διαφεύγει ότι πριν από 2 χρόνια οι φασίστες επίσημα στην Ελλάδα έγιναν κυβερνητική συνιστόσα. Όλα αυτά θα τα κουβεντιάσουμε στα μέσα μαζικής ενημέρωσης, αλλά δεν θα τα κουβεντιάζουμε κάνοντας διάλογο με τον κανίβαλο. Θα τα κουβεντιάσουμε απευθυνόμενος στον κανίβαλο και ρωτώντας τον. Μέχρι τώρα είχαμε το εξής φαινόμενο. Καλούσαν μερικούς χρυσαυγίτες στα μέσα μαζικής ενημέρωσης. Τον ρωτούσα, είστε ναζί? Απαντούσα αυτούς, όχι δεν είμαι. Α, ωραία, πάμε παρακάτω. Θέλω να πω κάτι, όχι. Και αυτό τι είναι? Τι όχι, όχι. Μισό λεπτό. Αυτό τι είναι? Αυτό τι είναι? Αυτό τι είναι? Αυτά εδώ τι είναι? Αυτά μόνο στην εκπομπή του Χατζηνικολάου τα είχαμε πει. Τελειώνω, Γιώργο. Μισό λεπτό. Από εκεί και πέρα, λοιπόν, άκουσε, φίλε. Τους αντιμετωπίζεις αποκαλύπτοντάς τους. Αποκαλύπτοντας, λοιπόν, το ρόλο τους. Ο ρόλος τους, 2 χρόνια τώρα στη Βουλή, είναι να ψηφίζουν οι τάχα μου αντισυστημικοί όλες τις τροφοδοτήσεις με χρήμα των τραπεζιτών. 2 χρόνια στη Βουλή, αυτό που χάνουν οι τάχα μου αντισυστημικοί είναι να φτιάχνουν ο ΑΕΔ εντός εισαγωγικών για να στέλνουν στους βιομήχανους εργάτες με 14 ευρώ. Δηλαδή κάτω
από τα λεφτά που παίρνει ο μετανάστης στη Μανολάδα. Αυτό που κάνουνε δύο χρόνια στη Βουλή, αλλά δεν το άκουσες πουθενά, γιατί τους κάνουνε πλάτες. Τους κάνουνε πλάτες αυτοί που με τις εφημερίδες τους φτιάχνανε πλαστά ρεπορτάζ ότι πηγαίνανε τις γιαγιάκες τάχα μου στο ATM και αυτά ήταν πλαστά ρεπορτάζ. Θες να σου πω ποιες εφημερίδες ήταν? Το πρώτο θέμα το πρώτο θέμα του Αναστασιάδη. Έλα... Όλοι αυτοί λοιπόν τους κάνανε πλάτες. Τώρα λοιπόν ήρθε η ώρα να μιλήσουμε πραγματικά. Έλα... Συνέβαινε όμως και αυτό. Συνέβαινε. Πηγαίνανε και τις γιαγιάδες. Τι να κάνουμε? Δεν ξέρω αν συνέβαινε. Το πρωί πηγαίνανε τη γιαγιά στο ATM και το βράδυ βγαίνανε τα μαχαίρια στους μετανάστες. Εγώ ξέρω ότι το συγκεκριμένο ρεπορτάζ, το οποίο μου εμφανίστηκε ως ρεπορτάζ ειλικρινές και πραγματικό, ήταν στημένο. Αυτό ξέρω. Δεν συμφωνώ εγώ με αυτό, αλλά εν πάση περιπτώσει. Από εκεί και πέρα και Γιώργο, κλείνω. Γιώργο, κλείνω. Τα εγκλήματα του ναζισμού και όλων των ολοκληρωτικών καθεστώτων διαφόρων χρωμάτων είναι απεχθή. Όμως, στις κοινοβουλευτικές δημοκρατίες, όπως στη Γαλλία, στην Ολλανδία, στη Βρετανία, μιλάνε όλοι. Βγαίνουν στα μέσα ενημέρωσης όλοι. Η κυρία Λεπέν στη Γαλλία, που έχει βάλει και νερό στο κρασί της, ενώ ο μπαμπάς της ήταν πολύ σκληρός ακροδεξιός, βγαίνει σε όλα τα μέσα ενημέρωσης πρώτη δύναμη. Στην Ολλανδία οι ευρωσκεπτικιστές ακροδεξιοί βγαίνουν όλοι. Η Ευρώπη στηρίζει την κυβέρνηση του Κιέβου, που έχει μέσα ναζιστικά απεχθή στοιχεία, εγκληματίες. Συγγνώμη, αλλά πάντως έχουμε, μιλάνε έχουμε, όλοι. Έχουμε συγκεντρωτικά. Λοιπόν, αν έχει κοινοβουλευτική δημοκρατία. Κύριε Τράγκα, παρακαλώ, προηγούμε τα αποτελέσματα. Ένα κόμμα είναι μικρή, βέβαια, σε ενσωμάτωση, εννοείται αυτό. ΣΥΡΙΖΑ 29,3, Νέα Δημοκρατία 20, Χρυσή Αυγή 9,5, Κομμουνιστικό Κόμμα 7,9, Ποτάμι 7,3, Ελιά 6,3 και Ανεξάρτητοι Έλληνες 3,9. Είναι επί 9.470 εγκύρων ψηφοδελτίων. 1,1% ακόμα τη ενσωμάτωση. Πολύ μικρό. Πολύ μικρό. Να πω κάτι, κύριε Καθηγητή. Αμέσως, κύριε Μπίστη, έρχομαι σε εσάς. Θέλω να πάω πριν στην εκπρόσωπο του ΚΚΕ στο τραπέζι μας, την υποψήφια ευρωβουλευτή, την κυρία Παναγιωτακοπούλου, για να μας πει πώς είδε τα exit poll μέχρι στιγμής και αν είναι ικανοποιημένη από την εικόνα. Νομίζουμε ότι μην κάνουμε τώρα, βγάλουμε συμπεράσματα με τα exit poll. Χαίρομαι από το πρόβλημα. Όχι, νομίζω όχι μόνο εμείς, αλλά πολλοί κόσμοι. Αν χαίρεσαι πολύ, Δημήτρη μου, θα σε αφήσω να κάνεις τη συζήτηση εσύ και θα φύγω. Για το exit γιατί άμα δεν σχολιάζουμε τίποτα, θα δούμε πώς θα γεμίσει η ώρα μέχρι να βγει το τελικό αποτέλεσμα. Θέλω να πω ότι κάνουμε σωστή προσέγγιση. Είναι πολύ κοντινή και η εμπειρία τις προηγούμενες εβδομάδες με τα exit poll. Είναι πολύ κοντινό. Πάντως σε κάθε περίπτωση νομίζω ότι τα ποσοστά του Κομμουνιστικού Κόμματος Ελλάδας, που φαίνεται να είναι ανεβασμένα και από τις εκλογές του 12, είναι ένα θετικό βήμα και όσο ανεβασμένα θα είναι και ελπιδοφόρο, ξέρετε. Γιατί εμείς τα αποτιμάμε και με βάση το τι θα έχουμε σας παρακαλώ, να αντιμετωπίσουμε. Μην κάνετε πηγαδάκια μεταξύ σας, διότι βγαίνει στον αέρα ο θόρυβος και δεν ακούμε τους ομιλητές. Παρακαλώ πολύ. Λέω τα εκλογικά αποτελέσματα, ιδιαίτερα του Κομμουνιστικού Κόμματος Ελλάδας, τα διαβάζουμε με τη σκέψη τι θα έχουμε να αντιμετωπίσουμε και την επόμενη μέρα. Και για αυτή την επόμενη μέρα, κύριε Χατζηνικολά, δεν έχουμε ακούσει να γίνεται και πολλή συζήτηση πέρα από το πώς θα διαμορφωθεί το πολιτικό σκηνικό, που εμείς νομίζω επιβεβαιωνόμαστε όταν είπαμε ότι είναι κινούμενη άμμος. Πολλή συζήτηση για το τι σχήματα μπορεί να φτιαχτούν, αλλά νομίζουμε ότι η συζήτηση πρέπει να πάει στο τι θα έχει να αντιμετωπίσει ο καθένας μπροστά. Γιατί έχουμε για πρώτη φορά 3,3% ενσωμάτωση στην Αλφα Πειραιά, αν μπορούμε να την δούμε ξανά την κάρτα για να την πούμε και να πάμε αμέσως μετά. Νέα Δημοκρατία 25,9, ΣΥΡΙΖΑ 24,6, Χρυσή Αυγή 10,4, Ποτάμι 7,3, Ελιά 6,1, Ανεξάρτητοι Έλληνες 4,6 και Κομμουνιστικό Κόμμα 4. Έχουμε και την δεύτερη περιφέρεια του Πειραιά σε 1,6% ενσωμάτωση, ΣΥΡΙΖΑ 35,2, Νέα Δημοκρατία 13,7, Χρυσή Αυγή 10,8, Κομμουνιστικό Κόμμα 10, Ποτάμι 6,3, Ελιά 5,7 και Ανεξάρτητοι Έλληνες 4. Λοιπόν, έλεγα κύριε Χατζηνικολάου ότι σε κάθε περίπτωση αύριο το πρωί θα είναι εδώ παλιά και νέα αντιλαϊκά μέτρα. Θα είναι εδώ τα μνημόνια διαρκείας που έχει αποφασίσει η Ευρωπαϊκή Ένωση για όλες τις χώρες κράτη-μέλη της και γι' αυτό δεν είπε κανένας κουβέντα και το πώς αυτό θα εκφραστεί στη ζωή του λαού μας. Και από αυτή την άποψη θεωρούμε ότι το ποσοστό του Κομμουνιστικού Κόμματος Ελλάδας θα έρθει να κατατεθεί από αύριο κιόλας σε κάθε τόπο δουλειά, σε κάθε γειτονιά, γιατί χρειάζεται μάλιστα και να εμποδίσουμε και να ανοίξουμε δρόμο.
και, και κάτι πολύ σημαντικό νομίζω. Ναι. Το ποσοστό της Χρυσής Αυγής, όποιο και αν είναι αυτό, θα είναι αρνητικό για το λαό. Και εδώ υπάρχει ευθύνη των κομμάτων που δεν μιλούν καθαρά για τους δικούς τους λόγους και είδαμε τα ψαρέματα προεκλογικά στους ψηφοφόρους της, ότι η Χρυσή Αυγή είναι ναζιστική εγκληματική οργάνωση. Είναι εγκληματική γιατί είναι ναζιστική. Και η Χρυσή Αυγή, αν θέλετε, αντιμετωπίζεται μόνο από ένα ισχυρό κίνημα που μπορεί να την πετάξει έξω από τόπους δουλειάς και γειτονιές και εδώ. Να θυμηθούμε ότι είναι ευρωεκλογές και για το ΚΚΕ, επειδή το ΚΚΕ ήταν ένα κόμμα πάντα με σταθερή άποψη εναντίον της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Λοιπόν. Να πούμε ότι το ποσοστό του, κατά τη δική μου εκτίμηση, δεν είναι υψηλό. Σε μια περίοδο που είχαμε αντιευρωπαϊσμό στη χώρα, σε μια περίοδο που περάσαμε τα πάνδυνα, το ΚΚΕ που γνήσια, και με συνέπεια όλα αυτά τα χρόνια και έχει το σεβασμό μας γι' αυτό, γιατί είναι ίσως το πιο σταθερό στις απόψεις του κόμμα, έχει ένα ποσοστό χαμηλό από αυτό που εγώ θα περίμενα. Λοιπόν, καταρχήν να πούμε ότι δεν είναι εύκολο πράγμα. Την ίδια στιγμή, όταν ένα κόμμα είναι το μόνο που μιλάει για αποδέσμευση της Ελλάδας από την Ευρωπαϊκή Ένωση, όταν όλοι οι άλλοι μαζί υποκλίνονται στην Ευρωπαϊκή Ένωση, γιατί αυτό συμβαίνει, να καταφέρνεις να αυξάνεις τις δυνάμεις σου σε σχέση με την προηγούμενη εκλογική αναμέτρηση και να μπορείς με νέες δυνάμεις να δίνεις τη μάχη της επόμενης μέρας. Για το Κοπούλου, ο κύριος Μπίστης. Τρεις παρατηρήσεις. Αν είναι αυτά τα αποτελέσματα που λένε τα exit polls, η πολιτική σταθερότητα εξαρτάται σε σημαντικό βαθμό από το ποσοστό της ελιάς. Άρα το δίλημα το οποίο μπήκε δεν ήταν καθόλου εκβιαστικό, ήταν απολύτως πραγματικό. Λέτε αυτό ότι φαίνεται. Δικαιώνεται από τα πράγματα. Από τα πράγματα. Δεύτερο, βεβαίως πρώτη δύναμη είναι ο ΣΥΡΙΖΑ, θα σας κάνω μια παρατήρηση. Έχει μείνει από συμμάχους. Δεν βλέπω. Με δεδομένη τη στάση λέτε του ΚΚΕ. Οι άλλες αντιμνημονιακές δυνάμεις άλλες είναι σε πτώση. Βεβαίως, γιατί με τη Χρυσή Αυγή δεν πρόκειται να συνεργαστεί. Με εσάς. Το θεωρώ δεδομένο. Αυτό είναι ένα θέμα το οποίο πρέπει ο κύριος Παπαδημούλης να το προσέξει. Διότι σας ρωτώ, γιατί υποτίθεται, κύριε Μπίστη, ότι δηλώνεται ότι είστε κεντροαριστερά, ναι, όχι κεντροδεξιά. Να αντιστρέψω αυτό που είπε ο κύριος Παπαδημούλης. Το να λέτε ότι έχει μείνει από συμμάχους, φέρνει το ερώτημα, εσείς. Ναι, θα σας πω για μας. Αν ο ΣΥΡΙΖΑ καθορίσει επιτέλους τη γραμμή του, αν λύσει το εσωτερικό του πρόβλημα και μπορέσει να τοποθετηθεί με σαφήνεια πάνω στο ευρώ, η δραχμή και όλα αυτά τα οποία στο εσωτερικό του είναι φανερό ότι υπάρχουν. Μισό λεπτό, Δημήτρη, μισό λεπτό. Σε αυτή την περίπτωση, βεβαίως, δεν θα είμαστε αιώνια με τη Νέα Δημοκρατία. Θα δούμε πώς θα αναδιαταχθούν οι συμμαχίες. Αυτή τη στιγμή, στη συγκεκριμένη φάση, πάντως, η πολιτική σταθερότητα περνάει από το ποσοστό της ελιάς. Μισό λεπτό, να με επιτρέψετε να μιλάμε λίγο. Αφήστε μας να ολοκληρώσουμε. Με τη Νέα Δημοκρατία, στη συμμαχία με τον ΣΥΡΙΖΑ, σαν να μην τρέχει τίποτα. Αφήστε μας να ολοκληρώσουμε. Δεν μπορώ να το καταλάβω. Σας είπα ότι στη ζωή θα γίνουν και αναδιατάξεις. Αυτή τη στιγμή η πολιτική σταθερότητα εξαρτάται το ποσοστό τώρα. Γιατί το ζητούμενο είναι δηλαδή να υπάρχεται στο χάρτη το πολιτικό και το κυβερνητικό σχήμα. Αφήστε με να τελειώσω. Σας παρακαλώ. Μιλάμε ελάχιστα. Μα δεν απαντάτε σε αυτό που σας ρώτησα. Λοιπόν, το τρίτο στόχος που είχαμε ήταν για το θέμα της κεντροαριστεράς. Θα απαντήσω. Αν αυτά είναι έτσι, θα απαντήσω, αλλά να πω και αυτά που θέλω. Ναι, ναι. Λοιπόν, αν αυτό ήταν ο στόχο, αυτά είναι τα αποτελέσματα, ο στόχο. Για να πάρουμε πρωτοβουλίες την επόμενη μέρα, για να διαμορφώσουμε ένα ισχυρό κεντροαριστερό πόλο, περνάει σε εμάς η πρωτοβουλία. Αυτή είναι η πραγματικότητα. Είμαστε η δύναμη εκείνη που συγκριτικά συγκέντρωσε το μεγαλύτερο ποσοστό. Και βεβαίως η πρότασή μας και προς τη Δημοκρατική Αριστερά είναι ανοιχτή και προς το ποτάμι, δεν έχουμε λόγο να κρύψουμε τα λόγια μας, και προς το ποτάμι που θεωρούμε ότι το μεγαλύτερο ποσοστό των ψηφοφόρων του είναι κεντροαριστερή, παραμένει ανοιχτή. Και αν δείτε. Όχι μόνο αθρηστικά. Κύριε Μπίστη, με συγχωρείτε, διευκρίνηση πάνω σε αυτό το οποίο λέτε. Είπατε ότι ο ΣΥΡΙΖΑ δεν έχει συμμάχους. Δηλαδή η αριστερά δεν έχει σύμμαχο την κεντροαριστερά και από την άλλη δεξιά πρέπει να νιώθει την ασφάλεια την ότι θέλει, έχει ήσυχο και δεμένο το γάιδαρό της, ότι έχει σύμμαχο την κεντροαριστερά. Για ρωτήστε τον όμως. Γιατί αυτό είναι λίγο περίεργο. Διότι, κοιτάξτε να δείτε, αυτή τη στιγμή με την πολιτική γραμμή που έχει ο ΣΥΡΙΖΑ, με την πολιτική γραμμή που έχει ο ΣΥΡΙΖΑ, αυτή τη στιγμή δεν λέμε τίποτα ούτε. Φαντάζομαι ότι εννοείται ότι η Νέα Δημοκρατία μπορεί να έχει τη σιγουριά ότι έχει σύμμαχο την κυβέρνηση. Η Νέα Δημοκρατία και εμείς και το ΠΑΣΟΚ. Ενώ η αριστερά δεν κάναμε την έχει, μια δεν κυβέρνηση για λόγους πάρα πολύ συγκεκριμένους. Αν οι λόγοι αυτοί αρθούν, θα δούμε τι άλλο θα υπάρξει. Κύριε Μπίστη, έχω ένα πολύ ωραίο ερώτημα από τους φίλους που μας βλέπουν στο Twitter. Ναι. Μου λένε, ρώτησε τον κύριο Μπίστη, με δεδομένο ότι ο ΣΥΡΙΖΑ φαίνεται να περνάει πρώτος, να είναι πρώτη δύναμη. Και με δεδομένο ότι ο εκλογικός νόμος δίνει με μία ψήφο διαφορά
50 έδρες δώρο στο πρώτο κόμμα. Μήπως θα ήταν καλή ιδέα, αντί να ψάχνεστε για τη νέα κεντροαριστερά, να ενωθείτε με τη Νέα Δημοκρατία, φτιάχνοντας μια μεγάλη ευρωπαϊκή παράταξη ικανή να αντιμετωπίσει το ΣΥΡΙΖΑ? Όχι, το πρόβλημά μας δεν είναι να αντιμετωπίσουμε το ΣΥΡΙΖΑ. Το πρόβλημά μας είναι στις νέες συνθήκες να διαμορφώσουμε τέτοιους συσχετισμούς ώστε να μπορούν να υπάρξουν βιώσιμες κυβερνήσεις. Εμείς το ΣΥΡΙΖΑ δεν το θεωρούμε ότι είναι η καταστροφή του κόσμου. Από εκεί πέρα λέμε ότι έχει λάθος πολιτική γραμμή. Έχει λάθος πολιτική γραμμή. Μέχρι την Παρασκευή. Εμείς για μας μιλάμε. Για μας μιλάμε. Ας σταματήσει η κλάκα, παρακαλώ. Για μας μιλάμε. Εμείς έχουμε κάνει μία συνεννόηση με τη Νέα Δημοκρατία, την οποία πολύ καλά κάναμε και την κάναμε, γιατί η χώρα έπεφτε στον κρεμό. Λοιπόν, από εκεί και πέρα, οι συσχετισμοί δείχνουν ότι η πολιτική σταθερότητα εξαρτάται από την ελιά. Αρέσει, δεν αρέσει, η ελιά είναι αυτή η οποία κρατάει την πολιτική σταθερότητα αυτή εδώ τη στιγμή. Στο μέλλον, θα δούμε τι θα γίνει, αλλά πάρτε το είδηση, η κεντροαριστερά θα υπάρξει. Και θα υπάρξει με βάση αυτό το αποτέλεσμα που δεν μας ικανοποιεί, αλλά είναι ένα αποτέλεσμα. Καλά, έτσι θα κάνουμε συζήτηση. Παρακαλώ. Σεβαστείτε την άποψή του. Δεν είναι υποχρεωτικό να συμφωνείτε για να τον ακούτε. Ελάτε, παρακαλώ. Λοιπόν, λέω ότι χρειάζεται, προφανώς η κεντροαριστερά δεν είναι ούτε το 7 ή 9 της ελιάς, ούτε το 6 ή 8 του κύριε ποταμιού. Κύριε Μπίστη, την κάψατε την ελιά. Το έχετε πάρει χαμπάρι? Όχι, δεν έχω πάρει χαμπάρι τίποτα, κύριε Μαγκελάτε. Να σας το πω λοιπόν εγώ γιατί την κάψατε. Και θυμάμαι ότι πριν από ένα μήνα πανηγυρίζαν όλοι γιατί θα παίρναμε 5%. Χωρίς έμπνευση, γιατί το δεν είχατε ούτε όνομα το να δώσετε. Αντιγράψατε το όνομα από την Ιταλία. Το καινούργιο όραμα για ένα χώρο στην κεντροαριστερά δεν το κάνατε πράξη. Έμεινε και πνίγηκε σε προσωπικές αντιπαραθέσεις. Θέλετε να μιλάμε όλοι μαζί? Ευχαριστώ. Λοιπόν, δεν θεωρώ ούτε ότι κάψαμε τίποτε. Η πρότασή μας είναι ανοιχτή και προς τη Δημοκρατική Αριστερά και προς το ποτάμι, όλοι μαζί, χωρίς κανένα ηγεμονισμό, θα βρούμε τη λύση για την κεντροαριστερά του αύριο. Ναι, κυρία Τσαπανίδου. Δύο σκημένες. Και μετά ο κύριος Παπαδημούλης και ο κύριος Αργυρός. Ακούσατε τη δήλωση του κυρίου Παπανδρέου το πρωί, την ώρα που ψήφιζε, για κύκλο που κλείνει και για καμία αναφορά στην ελιά? Αν μπορείτε να την ερμηνεύσετε, να καταλάβουμε τι εννοεί, μήπως δηλαδή το Πασόκ συνεχίσει. Με δεν ξέρω, είδα τα στελέχη του Πασόκ, τα οποία δεν θέλανε να μην απαντήσω. Ναι, το δεύτερο που θέλω να σας ρωτήσω, γιατί μάλλον θα μου πάρουν το λόγο, είναι, μας λέγατε ότι αν ο ΣΥΡΙΖΑ προηγηθεί, θα πάψει να υπάρχει σταθερότητα στη χώρα. Ήτανε ένα δίλημα στο οποίο βάζατε τους ψηφοφόρους. Ναι, ο ΣΥΡΙΖΑ προηγείται. Αυτό τι σημαίνει δηλαδή? Η χώρα μπαίνει σε μια περίοδο αστάθειας? Γιατί, για με συγχωρείτε, το ποσοστό της ελιάς που το βάζετε? Δεν κατάλαβα, θα απαντήσω στο δεύτερο. Ρωτάω. Η πολιτική σταθερότητα δεν εξαρτάται μόνο από το αν ο ΣΥΡΙΖΑ θα είναι μία μονάδα μπροστά ή δύο ή τρεις. Προφανώς, αν είναι 6-7 μονάδες μπροστά, προφανώς υπάρχει πολιτικό πρόβλημα νομιμοποίησης. Αλλά εγώ ρωτάω τα στελέχη του ΣΥΡΙΖΑ να απαντήσουν μετά. Θέτουν θέμα πολιτικής νομιμοποίησης, θέτουν θέμα απαντήσω. Εκλογών. Ρωτήσατε και για τον Γιώργο τον Παπανδρέου. Είδα τα στελέχη του Πασόκ, τα οποία δεν τοποθετήθηκαν στο συγκεκριμένο θέμα. Το σέβομαι απολύτως. Εγώ, σαν στέλεχος της ελιάς που πήρε μέρος στις εκλογές, λέω απλώς ότι 2 μήνες τώρα που έχουμε ξεπατωθεί, περίμενα από τον Γιώργο Παπανδρέου να στηρίξει το κόμμα του και την παράταξη αυτή η οποία έδινε τη μάχη, την ελιά. Δεν άκουσα να πει τη λέξη ελιά σήμερα το πρωί και αυτό με προβληματίζει. Τώρα τι θα κάνει αύριο είναι η δική του υπόθεση. Πάντως για να στηρίξω εγώ αυτό που σας είπα, κύριε Μπίστη, θα θυμίσω μόνο ένα πράγμα. Μόλις η εβδομάδα που έκλεισε είχε διαφημίσεις, επειδή είπατε χωρίς ηγεμονισμούς, είχε διαφημίσεις οι οποίες έλεγαν «Ελιά Πασόκ». Ναι, δεν άκουσα τις άλλες συνιστώσεις. Ναι, δεν άκουσα τις άλλες συνιστώσεις της ελιάς. Εντάξει, έτσι. Είναι προφανές όταν δεν δίνεις μια εκλογική μάχη, πας να συσπυρώσεις όλες σου τις δυνάμεις και το Πασόκ είναι μια από τις βασικές δυνάμεις εκεί πέρα μέσα, η βασικότητα. Ελάτε, κύριε Παπαδημούλη, πείτε το. Μην περιμένετε από μένα να εξαγγείλω πολιτικές πρωτοβουλίες πριν την οριστικοποίηση του αποτελέσματος. Είμαστε μεγάλο κόμμα επειδή είμαστε σοβαρό κόμμα. Από εκεί και πέρα, επαναλαμβάνω κάτι που έχουμε πει κι άλλες φορές. Ακόμη και αυτοδυναμία να μας δώσει ο λαός στις επόμενες εκλογές, εμείς θα αναζητήσουμε. Συγχωρείτε που σας διακόπτω, 8 και 35 ακριβώς, δηλαδή σε 5 λεπτά από τώρα, θα σας δώσουμε το τελικό exit poll. Σε 5 λεπτά από τώρα. Τη διόρθωση. Ναι. Λέω λοιπόν. Θα υπάρξει κι άλλο αργότερα. Έχει εκπλήξεις. Μια μικρή πισινή, αλλά είναι διόρθωση. Όχι μεγάλες. Έχει κάποιες. Έλεγα λοιπόν ότι μας ενδιαφέρει μια πολιτική συμμαχιών.
Γιατί αυτή η χώρα χρειάζεται όχι μόνο κοινοβουλευτική πλειοψηφία για να φτιάξει κυβέρνηση, αλλά και λαϊκή πλειοψηφία για να κάνει αλλαγές. Ο κύριος Βίστης ξεμείνατε από συμμαχίες. Τα ακούω, αυτά με ενδιαφέρον. Ναι. Σας απαντώ. Ακόμη και αυτοδυναμία να έχουμε, θα αναζητήσουμε συνεργασίες και συμμαχίες πάνω στο πρόγραμμα που θα έχει ψηφίσει ο ελληνικός λαός. Και αν είναι ο ΣΥΡΙΖΑ νικητής των εκλογών, το πρόγραμμα του ΣΥΡΙΖΑ ο μεγάλος συνασπισμός παίζει και... με τη Νέα Δημοκρατία. Όχι, όχι, αλλά να τελειώσω τη φράση. Δηλαδή με τον κύριο Σπηλιωτόπουλο μπορεί να σας δούμε μαζί κάποια στιγμή. Ένα-ένα με τη σειρά. Όχι. Γιατί αλλά... στη Γερμανία έχουμε όχι, δει. Αυτό που είναι κατηγορηματικό είναι το όχι. Όχι και θα το εξηγήσω, ναι. Για εξηγήστε. Ωραία, αλλά γιατί καμιά φορά λοιπόν, στα αρθρίσματα που χρησιμοποιείτε δεν βγαίνει. Συμμαχίες και για να υπάρξει κυβέρνηση που απαιτεί κοινοβουλευτική πλειοψηφία, είτε με συμμετοχή, είτε με ανοχή, είτε με στήριξη. Και λαϊκές πλειοψηφίες, γιατί για να γίνουν κάποιες αλλαγές στην Ελλάδα, χρειάζεται η ευρύτερη δυνατή στήριξη. Από εκεί και πέρα. Παρά το αντισύριζα κρεσέντο, που προσπάθησε να εμφανίσει ότι αν κερδίσει ο ΣΥΡΙΖΑ τις ευρωεκλογές, θα συμβούν σεισμοί. Ο σεισμός έγινε παραμονές των εκλογών, αλλά ήταν άλλος, κοντά στη Λίμνο. Εμείς λέμε ότι αυτή η προσπάθεια, ας πούμε, αντισύριζα ιστερίας, διαψεύδεται και στις κάλπες της περιφέρειας Αττικής και της Αθήνας, όπου φαίνεται ότι η αυτοδιοικητική με πρόταση... Με συγχωρείτε, αυτό αξίζει να το δούμε, Μάρα. Ξάνθη, 1,3 ενσωμάτωση, το κόμμα Ισότητας, Ειρήνης και Φιλίας έχει 46,2. Είναι το μειονοτικό κόμμα. Είναι το μειονοτικό, μετά ΣΥΡΙΖΑ 15,6, Νέα Δημοκρατία. Έλεγα, λοιπόν, Κομμουνιστικό κόμμα 4,2, Ελιά 3,4. Το γεγονός. Είναι πολύ σοβαρή επισήμανση. Ναι. Στόχος του κόμματος έχουμε... είναι στις επόμενες βουλευτικές εκλογές το 3% πανελλαδικά και εκπροσώπηση στη Βουλή. Πολύ σοβαρό θέμα. Μην το χάσουμε. Γιατί λέμε για τη Χρυσή Αυγή και το λέμε εκ των υστέρων. Ας το δούμε πιο πριν. Να τελειώσω τη φράση μου. Ναι, να την τελειώσω. Έλεγα λοιπόν ότι παρά αυτή την αντισύριζα ιστερία, το κρεσέντο, όλοι εναντίον ΣΥΡΙΖΑ έφτασε κάποια στιγμή, η αυτοδιοικητική πρόταση και του Σακελαρίδη και τη Δούρου, χτυπάει στα ίσια. Συγγνώμη, και στη Ροδόπη το ίδιο, έτσι. 32,3 πολύ μπροστά το κόμμα. Αυτό είναι πολύ σοβαρό θέμα. Σε 3% είναι σοβαρό θέμα. Είναι πολύ σοβαρό. Λέω ότι χτυπάει στα ίσια το Σγουρό και τον Καμίνη, που είχαν του κόσμου τις συμμαχίες, τις στηρίξεις και τις εφέδρειες. Τι σημαίνει αυτό? Ότι ο ΣΥΡΙΖΑ μπορεί να γίνει πόλος ενός ευρύτερου πολιτικού και κοινωνικού μετώπου, διότι η κοινωνία το θέλει. Από εκεί και πέρα, δεν μπορείς να είσαι και με τον αστιφύλαξη και με τον χωροφύλαξη. Η γνώμη μου είναι, με όλο το σεβασμό στο φίλο μου τον Γιάννη τον Πανούση και στη Δημάρ, ότι αυτή η τακτική των ίσων αποστάσεων της Δημάρ... Πρέπει να πάμε στο exit poll, σας ζητώ συγγνώμη, θα συνεχίσετε μετά. Ναι. Πάμε στη διόρθωση. Έχουμε την κάρτα, μιλάω πάνω με τα γραφήματα. Σε okay, πόσο το, λέω εγώ, το λέω εγώ προφορικά, ναι, για να μπορεί το, να γίνει συζήτηση. Μαύρο, γιατί βλέπω ότι δημοσιεύεται. Λοιπόν, ήδη η Νέα Δημοκρατία είναι 23 με 25, ο ΣΥΡΙΖΑ 26 με 28, η ΕΛΙΑ 8 με 9, η ΑΝΕΛ 3,3 με 4,3, η Χρυσή Αυγή 9 με 10, το ΚΚΕ 5,5-6,5, το Ποντάμι 6-7, η ΔΙΜΑΡ 1,5-2,5, ο ΛΑΟΣ 2 με 3 και τα υπόλοιπα είναι το υπόλοιπο της άθροισης που είναι περίπου εκεί που ήταν. Επομένως, από ό,τι καταλαβαίνω, η διαφορά παραμένει στις 3 μονάδες, περί τις 3 μονάδες. Απλά με χαμηλότερα ποσοστά. Με χαμηλότερα και τα δύο κόμματα. Ακριβώς. Η ΕΛΙΑ είναι στο 8 με 9, ενώ την είχαμε δώσει νωρίτερα στο 7 με 9. Στο 7 με 9, δηλαδή έχει μία προς τα πάνω, τη βλέπετε. Ακριβώς, ακριβώς. Η ΑΝΕΛ είναι 3,5 με 4,5. 3-3-4-3, δηλαδή η Χρυσή Αυγή είναι περίπου λίγο πιο κάτω από ό,τι πριν. Έτσι. Η Χρυσή Αυγή λίγο πιο πάνω λίγο από ό,τι πριν. 9 με 10. Πριν, το ΚΚΕ 5,5-6,5 ήταν στο 5 με 7. Έτσι, ναι, ναι. Στενεύει δηλαδή. Το Ποτάμι 6-7 ήταν 5-7. Και λίγο πιο πάνω. Ακριβώς, η Δημάρ ήταν 1,5-2,5 που νομίζω ότι ήταν εκεί. Ναι, 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 εκεί. Και ο ΛΑΟΣ ήταν, είναι ήταν λίγο 1,5-2,5, πάνω, τώρα είναι 2 προς 3. Ένα μικρό ποδαράκι, πιθανότητα να. Στο ανώτατό του στο ανώτατό να πιάσει επίπεδο. Το 3 ακριβώς που είναι αυτό. Το όριο. Ο ΛΑΟΣ περνάει τη Δημάρ, έτσι. Ο ΛΑΟΣ περνάει τη Δημάρ. Μην το χάσουμε αυτό. Έχουμε ένα μικρό comeback καρατζαφέρι. Είναι όποιος κάνει, όποιος φεύγει από την κυβέρνηση και ξαναγυρνάει. Σαν αποτέλεσμα είναι απόλυτο αδιέξοδο, έτσι. Γιατί δεν γίνεται χωρίς μεγάλο συνασπισμό κυβέρνηση με αυτό. Άμα μετρήσετε τις έδρες... Εγώ τα μέτρησα γι' αυτό και ρωτάω για το μεγάλο συνασπισμό. Είναι μεγάλο αδιέξοδο. Μετά όταν θα μου δώσετε το λόγο θα σας πω το δικό μας συμπέρασμα.
λέει την τελευταία του φράση ο κύριος Παπαδημούλης. Δίνω μία στον κύριο Αργυρό για να τον αποδεσμεύσω. Θα το πω συνοπτικά. Επειδή κατά τη γνώμη μου οι βουλευτικές εκλογές δεν πρόκειται να αργήσουν πολύ και επειδή το βασικό δίλημα θα είναι η κυβέρνηση με κορμό το ΣΥΡΙΖΑ και την πολιτική του ή η κυβέρνηση με κορμό τη Νέα Δημοκρατία και την πολιτική της, οι πάντες οι υπόλοιποι, πλην των Ναζί της Χρυσής Αυγής που δεν είναι συνομιλητές και συμπαίκτες, θα πρέπει να διδαχθούν, κύριε Χατζηνικολάου, από αυτό που συνέβη στη Δημάρ, γιατί συνεθλίβει από τις ίσες αποστάσεις, και στο θέμα αυτό να πάρουν καθαρή θέση. Αλλά και με τον Αστυφύλαξ και με τον Χωροφύλαξ δεν γίνεται. Ούτε μπορείς να λες ότι θέλω ο ΣΥΡΙΖΑ, που έχει το 30, να προσχωρήσει στη δική μου γραμμή που έχω το 5, για να δεχθώ. Τι σημαίνει θα γίνουν εθνικές εκλογές σύντομα? Κάποιος πρέπει να διαχειριστεί το δημόσιο χρέος, να βγει στους Ευρωπαίους και να ζητήσει η διαχείρισή του για το μέλλον. Ποιος το κάνει? Η παρούσα κυβέρνηση. Ποια κυβέρνηση? Κυρία Τσαπανίδου, θεωρείτε ότι έχουμε μια εξαιρετική κυβέρνηση που αν μας λείψει δεν θα υπάρχει άνθρωπος να διαχειριστεί το χρέος? Όχι, λέτε σύντομα θα γίνουν αργά ή σύντομα θα γίνουν εκλογές. Λέω, να το εξηγήσω. Λέω ότι έχουμε μια κυβέρνηση που εκτός από 25% ύφες, 30% ενεργεία και 40% περικοπές σε μισθούς και συντάξεις. Κύριε Παπαδημούλη, έφερε το χρέος 175. Και είναι προτιμότερο τη διαπραγμάτευση για το χρέος να την κάνει μια κυβέρνηση καινούργια. Μια κουβέντα. Άρα πιστεύω ότι μια κυβέρνηση. Την, παρακαλώ. Εγώ πιστεύω ότι μέσα στο 2014 θα γίνουν εκλογές. Ωραία. Μα να πω πολύ σύντομα. Πολύ σύντομα, όλοι λένε ότι βλέπουμε έχουμε και την κάρτα. Είναι by the η κάρτα way, τη διόρθωση του εξιτπόλ. Το νέο κύμα. Διόρθωση για την περιφέρεια έχουμε ή εξακολουθεί όχι, το θρίλερ αυτό που μας το είχατε δώσει? Έχουμε δώσει προτεραιότητα στην μεγάλη εικόνα και θα έρθει η διόρθωση στα υπόλοιπα λίγο πιο μετά. Λοιπόν, πολύ γρήγορα, επειδή όλοι μίλησαν για διέξοδο και όλοι μίλησαν για τα μηνύματα της κάλπης, εγώ να πω ότι το θεωρώ λίγο άκομψο ακόμα τώρα με τα exit polls να έρχονται να φεύγουν προτάσεις για συνεργασία και όλα αυτά. Νομίζω ότι ο κόσμος δεν θέλει, δεν ασχολείται ο κόσμος με το ποιο είναι το μέλλον της κεντροαριστεράς. Έχει βασικότερα προβλήματα να ζήσει. Νομίζω ότι οτιδήποτε φτιαχτεί και μπορεί να δώσει λύσεις στην Ελλάδα σήμερα δεν θα γίνει με συμφωνίες κορυφής και με μυστικά τραπεζώματα. Και επίσης κάτι που ήθελα να πω είναι άλλο πράγμα. Ο κύριος Μαύρος. Όχι, εμείς δεν μιλάμε για παρθενογένεση. Εγώ ξέρετε ποιος είμαι και από πού προέρχομαι. Ο κόσμος με ξέρει, δεν είπα εγώ ότι προέρχομαι. Από... Εγώ δεν έπεσα από τον ουρανό. Άλλοι λένε, κύριε Μπίστε, ότι έπεσαν από τον ουρανό. Εγώ δεν έπεσα από τον ουρανό. Και μην με διακόπτετε. Ο κύριος Μαύρος, είναι καλό κύριος Μαύρος να μετράει μετακινήσεις ψηφοφόρων και όλα αυτά για επιστημονικούς λόγους. Αλλά εγώ θεωρώ είναι κακό να τους βλέπουμε σαν κουκιά και να κατηγορεί το ένα κόμμα το άλλο, πώς πήρες εσύ. Συμφωνώ απόλυτα. Συγγνώμη, κύριε Χατζηνικολάου, αν επιτρέπετε. Τόση ώρα δεν μπορούσα να μιλήσω με σε εισαγωγικά πολιτικές ερμηνείες αριθμών. Από εδώ και πέρα, και αν συνεχίσει να είναι έτσι το αποτέλεσμα, μπορώ να σας πω σωρία πραγμάτων που δεν μετράνε τους ανθρώπους με αριθμούς, αλλά με ποιοτική πληροφόρηση. Και το μόνο που θέλω να σας πω είναι ότι αν εξακολουθούσουν να είναι έτσι τα αποτελέσματα, αυτό που βλέπαμε για πολύ μεγάλο χρονικό διάστημα είναι ότι ο κόσμος δεν θέλει να δει κανέναν νικητή με όρους ακραίους. Εντάξει, θέλει να πάρει. Δεν ψηλώνει το ποσοστό κανενός. Ο κύριος Φιλιοτόπουλος σε ένα πρώτο σχόλιο. Παρακαλώ, παρακαλώ. Εγώ θεωρώ ότι σε καμία περίπτωση κανείς σήμερα δεν δικαιούται με αυτά τα αποτελέσματα, αν αποτυπωθούν και στην κάλπη. Δεν είναι αποτελέσματα, είναι δημοσκόπηση. Τα δημοσκοπικά. Τα δημοσκοπικά ευρήματα. Δημοσκόπηση εξόδου από τις κάλπες. Εάν τα δημοσκοπικά αυτά ευρήματα αποτυπωθούν και στην κάλπη ως αποτέλεσμα κάλπης, τότε δεν νομίζω ότι καμία πολιτική δύναμη δικαιούται να θέσει θέμα νομιμοποίησης της κυβέρνησης. Αυτό είναι το πρώτο. Δεύτερον, θεωρώ κατά δική μου εκτίμηση ότι αυτά τα δημοσκοπικά ευρήματα δεν δικαιώνουν όλη τη φασαρία που έκαμε ο ΣΥΡΙΖΑ και την ακραία πόλωση που επιχείρησε το προηγούμενο διάστημα. Κατά δική μου εκτίμηση, αυτό σε καμία περίπτωση δεν μπορεί να θεωρηθεί ως επιτυχία του ΣΥΡΙΖΑ. Και τρίτον, κατά δική μου επίσης εκτίμηση, είναι ότι αυτά τα αποτελέσματα και μόνο δείχνουν ότι ο συνασπισμός έχει μια, ο κυβερνητικός συνασπισμός έχει μια σημαντική αντοχή. Και δεν έχει μόνο ο συνασπισμός, έχει και ως Νέα Δημοκρατία. Αρκεί να υποθυμίσω ότι η Νέα Δημοκρατία πριν κυβερνήσει, δηλαδή πριν πάρει τη φθορά με κοπή μισθών, συντάξεων και όποια φθορά έχει ως κυβέρνηση, στις εκλογές του Μαΐου που είναι καθαρό το αποτέλεσμα, είχε συγκεντρώσει το 18%. Αντιλαμβάνεστε λοιπόν ότι αν συνυπολογίσουμε ότι πάντα σε ευρωεκλογές η ψήφος είναι πάντα πιο χαλαρή και πάντα σε ευρωεκλογές όταν έχουμε κυβέρνηση στέλνεις και ένα μήνυμα διαμαρτυρίας,
Αυτό το δημοσκοπικό έβριμα με το 18% πριν κυβερνήσει η Νέα Δημοκρατία δείχνει μια αξιοσημείωτη αντοχή της Νέας Δημοκρατίας. Υπό αυτή την έννοια θεωρώ ότι τα διλήμματα που έθεσε ο ΣΥΡΙΖΑ. Η Νέα Δημοκρατία δεν έχει το Δήμο της Αθήνας που είναι ο μεγαλύτερος της χώρας. Δεν έχει την περιφέρεια Αττικής που είναι η μεγαλύτερη της χώρας. Και είναι και τρεις μονάδες πίσω από το ΣΥΡΙΖΑ. Δηλαδή, πώς την βλέπετε αυτή την αντίθεση? Σας είπα ότι το 18% που πήρε πριν κυβερνήσει με το σημερινό δημοσκοπικό έβριμα δείχνει εκ των πραγμάτων ότι η Νέα Δημοκρατία έχει σημαντικότατη αντοχή. Δεύτερον, οι τρεις μονάδες με ένα δίλημα που έθεσε ο ΣΥΡΙΖΑ, ψηφίστε με για να πάμε σε εκλογές, ψηφίστε με για να τερματιστεί αυτή η πολιτική της λιτότητας και του μνημονίων, δεν είναι σημαντική διαφορά. Διακόπτω, αλλά βλέπουμε, νομίζω είναι το πρώτο συγκεντρωτικό που βλέπουμε. Έχει γίνει εδώ και ώρα που είναι από διόρθωση από... Όχι, όχι, όχι. Είναι αποτέλεσμα. 1,3 της Αττικής. 1,3, ναι, και προηγείται ο κύριος Σγουρός, αλλά 50,7 με 49,3. Αντιλαμβάνεστε γιατί σας δώσαμε του επιβεβαιώνεται το ντέρμπι δηλαδή. Απόλυτο ντέρμπι. 50,7 με 49,3. Και τρίτον, και όσον αφορά τώρα τους Δήμους, μην ξεχνάτε ότι όπου χάθησαν Δήμοι, τις περισσότερες φορές εχάθησαν εξαιτίας νοσοκομματικών προβλημάτων και όχι γιατί οι ψηφοφόροι έχαναν σημαντικότατες πολιτικές μετατοπίσεις. Αρκεί να σας υπενθυμίσω το αποτέλεσμα της Αθήνας. Αν βάλετε στο ποσοστό που πήρα εγώ το ποσοστό του κ. Κακλαμάνη, αντιλαμβάνεστε ότι θα ήμουν πρώτος και με διαφορά από το... και θα έμπαινα στο δεύτερο γύρο. Άρα δεν μπορούμε να συνυπολογίσουμε αυτά τα αποτελέσματα. Αυτό δεν μπορείτε να το λέτε έτσι μαθηματικά, γιατί δεν μπορείτε να ξέρετε, μπορεί να είχε ενισχυθεί. Κύριε Χατζηνικολάου, θα σας ξέρετε γιατί το λέω. Διότι... Ο ίδιος ο κύριος Κακλαμάνης, όταν του έθεσα το επιχείρημά σας υπόψη του, τώρα, πριν από 2-3 μέρες, μου είπε ότι κατά τη γνώμη του ένα τμήμα των ψηφοφόρων του θα πήγαινε στη Χρυσή Αυγή. Ξέρετε κάτι, δεν ισχύει αυτό για τον απλούστατο λόγο. Έτσι λέει ο ίδιος. Ότι είχε στο συνδυασμό του τους 6 αντιδημάρχους που ήταν επώνυμα κομματικά στελέχη της Νέας Δημοκρατίας. Εγώ μπορώ να σας πω και τα ονόματα και τα 6. Είναι γνωστές σημαίες, κομματικές σημαίες της Νέας Δημοκρατίας. Γι' αυτό και το λέω με τέτοια ευκολία. Πρέπει να λάβουμε υπόψη μας ότι το 11% των ψηφοφόρων έχουν ψηφίσει μικρά κομματάκια. Αυτή η ψήφος πήγε, είναι 11% του εκλογικού σώματος. Και δεύτερον, θέλω να σου πω το εξής. Δεν ξέρω πώς θα κερδίσει μπροστά ο ΣΥΡΙΖΑ, αλλά επαναλαμβάνω ότι μεγάλα θέματα όπως η επιμήκυνση του χρέους και άλλα που θα προκύψουν με τους Γερμανούς, την Ευρωπαϊκή Ένωση κτλ. Δεν μπορεί να τα χειριστεί δεύτερο κόμμα στις ευρωεκλογές. Θα πάει σε εθνικές εκλογές υποχρεωτικά. Τώρα θέλω να. Πάντως, Γιώργο, δεν θεωρείς ότι είναι επιτυχία του ΣΥΡΙΖΑ, αν δεν αυτό είναι μεγάλη, αλλά δεν μπορεί να χειριστεί ως δεύτερο κόμμα ένα θέμα που αφορά τις επόμενες γενιές. Δεν γίνεται, δηλαδή. Τέρμα. Αυτή είναι άλλη υπόθεση. Είναι ανήθικο να το κάνεις. Είναι ανήθικο, είναι πολιτικά ανήθικο να πας ως δεύτερο κόμμα να δεσμεύσεις τη χώρα για τα επόμενα 40 χρόνια. Να κάνεις εθνικές εκλογές και άμα σου επιτρέψουν να πάει να το κάνεις. Γιώργο, αν θα γίνουν εθνικές εκλογές ή όχι, πάντως δεν προκύπτει από το αποτέλεσμα της κάλπης. Αυτό λέω. Δεν προκύπτει ως αποτέλεσμα ανάγκη εκλογών. Αυτό πρέπει να το δεχτείς. Άλλο αν πρέπει στην πορεία ως πολιτική εκτίμηση Γιώργου Τράγκα. Αλλά η κάλπη, έτσι, αν αποτυπωθεί, δεν σου οδηγεί την ανάγκη προώρης προσφυγής της κάλπης. Με βάση όσα λέει το Βερολίνο, το Σεπτέμβριο πας σε κουβέντες για την επιμήκυνση των 50 ετών. Αυτή είναι η πολιτική εκτίμηση. Κύριε Καψή, τι λέτε. Ο κύριος Μαύρος είπε ότι τα αποτελέσματα δείχνουν ότι κανένας, οι πολίτες δεν θέλουν κανένα να πλειοψηφίσει. Εγώ θα το δω ανάποδα λίγο. Ότι στην πραγματικότητα τα αποτελέσματα αντανακλούν ένα βαθύτατο διχασμό μέσα στην κοινωνία και μια πολυδιάσπαση των στάσεων. Δηλαδή, ένα μεγάλο ποσοστό έχει ψηφίσει ρήξη με την Ευρώπη, ένα μεγάλο ποσοστό έχει πει συμφωνία με την Ευρώπη, κάποιοι έχουν ψηφίσει ένα ναζιστικό κόμμα. Αυτά δείχνουν ότι η κοινωνία βρίσκεται σε απόλυτη σύγχυση. Και το ζητούμενο πλέον είναι από τους πολιτικούς πώς θα μπορέσουν να διαχειριστούν μια βαθύτατη κοινωνική, και πολιτική, κοινωνική κρίση και κρίση εμπιστοσύνης. Είναι στους πολιτικούς. Εμείς σαν Ελιά και σαν Πασόκ λέμε το εξής. Με συγχωρείτε που σας διακόπτω και διακόπτω και τον ηρμό σας. Πιστεύετε ότι σαν Πασόκ θα είχατε κάνει χειρότερο αποτέλεσμα από αυτό που έκανε η Ελιά? Να σας πω. Είναι ένα ζήτημα. Ναι, ναι. Σαν Ελιά και σαν Πασόκ τι λέμε αυτή τη στιγμή? Ότι από τα αποτελέσματα φαίνεται ότι η προσπάθεια να μπει στο περιθώριο δεν πέρασε. Ότι είναι μια σοβαρή υπαρκτή δύναμη στον χώρο της κεντροαριστεράς. Και λέμε ότι με το δίπολο αυτό που πάει να δημιουργηθεί, ΣΥΡΙΖΑ, Νέα Δημοκρατία, θα οδηγηθούμε σε αδιέξοδο. Πρέπει να φτιάξουμε τον τρίτο πόλο που είναι η συνεργασία των προοδευτικών δυνάμεων της κεντροαριστεράς, που είναι μέσα και η ΔΜΑΤ και είναι και μεγάλες δυνάμεις από το ποτάμι. Και πιστεύω ότι αυτό η μεγάλη ευρωπαϊκή παράταξη. Αυτό μας δίνει τη δυνατότητα να το διεκδικήσουμε. Κύριε Καψή, αυτό ή τη μεγάλη ευρωπαϊκή παράταξη με Νέα Δημοκρατία, Πασόκ. Διαφωνούμε πολύ. Εμείς πιστεύουμε στην κοινωνία.
κοινωνική Ευρώπη. Εμείς πιστεύουμε στην ανάγκη να υπάρξει κοινωνικός πυρήνας. Αλλά κυβερνάτε μαζί. Προφανώς. Γιατί αν δεν υπάρχει πλειοψηφία, πρέπει κάπως να φτιαχτεί η κυβέρνηση. Και ήταν ανάγκη να φτιαχτεί η κυβέρνηση, γιατί όπως έχει φανεί, υπήρχε η πιθανότητα η μεγάλη να βγούμε εκτός Ευρώπη. Δεν διαφωνούμε στην κοινωνική Ευρώπη. Εμείς συμφωνούμε. Εγώ εξακολουθώ να μην καταλαβαίνω, κύριε Καψή, μου επιτρέπετε. Δηλαδή σε αυτό που λέει ο κ. Καψή δεν έχω καμία διαφωνία. Γιατί μάλλον έχω τρελαθεί λιγάκι. Από τη μία λοιπόν ψάχνετε να δημιουργήσετε τη μεγάλη κεντροαριστερά βάζοντας μέσα το ποτάμι με το οποίο έχετε βασικές διαφορές. Το ποτάμι λέει για παράδειγμα μισό λεπτό ότι διαχωρίζει η Εκκλησία από κράτος. Εσείς δεν το έχετε αγγίξει το ζήτημα. Σειρά θεμάτων με το οποίο διαφωνείτε. Από τη μία μεριά λοιπόν δημιουργείτε τη μεγάλη. Όπου κάθε δύναμη μέσα θα διατηρήσει τις ιδιαιτερότητες. Να ολοκληρώσω. Από τη μία λοιπόν φτιάχνετε τη μεγάλη κεντροαριστερά. Χωρίς καν να λέτε σε ποιες αξίες θα την στηρίξετε, σε ποια πολιτική. Και από την άλλη, αρθρίζετε τα ποσοστά της κυβέρνησης που υπάρχει. Δηλαδή το αποτέλεσμα του exit poll, όχι το αποτέλεσμα της κάλπης. Ελιά και Νέα Δημοκρατία και λέτε ότι νομιμοποιούμαστε να πάμε να διαπραγματευτούμε το χρέος και δεν τίθεται θέμα εκλογής. Δεν σας καταλαβαίνω. Πρέπει να είστε πολύ διχασμένοι. Στα γενικά συμπέρασματα περιμένουμε τα αποτελέσματα. Έτσι. Δεν λέμε να πάμε να φτιάξουμε μια συγκόλληση 1 συν 3 συν 5. Λέμε να πάμε να κάνουμε μια καινούρια συνεργασία η οποία θα στηριχθεί σε μια ανοιχτή συζήτηση όπου θα μπορέσουμε να φτιάξουμε μέσα από διάλογο και με τους πολίτες που στηρίζουν αυτή τη στιγμή αυτές τις δυνάμεις ένα κοινό πρόγραμμα για μια μενοτοπική παράταξη. Στο μεταξύ θα στηρίζετε το σκληρά δεξιό και φιλελεύθερο κόμμα. Δεν κοιτάει να συνεργαστεί με την αριστερά για τη διαπραγμάτευση του. Αυτό είναι ένα κοινό. Κύριε Καψή, συγγνώμη, η κεντροαριστερά, γιατί δεν ενδιαφέρεται να βρει κοινό τόπο με την αριστερά. Λέω η κεντροαριστερά, γιατί δεν ενδιαφέρεται να βρει κοινό τόπο με την αριστερά να συνεργαστεί με το ΣΥΡΙΖΑ για τη διαπραγμάτευση του χρέους και νιώθετε πιο άνετα μαζί με τη Νέα Δημοκρατία να δείτε αυτό το θέμα. Καταρχάς, αυτό είναι κυβερνητική συνεργασία. Όταν λέμε κεντροαριστερά, μιλάμε για ένα ενιαίο μέτωπο, έτσι, εκλογικό, που θα κατέβουμε μαζί σε εκλογές. Δεν λέμε να συνεργαστούμε σε μια κυβέρνηση. Αυτό είναι άλλο ζήτημα. Αυτή τη στιγμή με τον ΣΥΡΙΖΑ δεν υπάρχει δυνατότητα συνεργασίας γιατί διαφωνούμε ριζικά. Έχουμε εκ διαμέτρου αντίθετες θέσεις σε μια σειρά ζητήματα. Δεν μπορεί να γίνει. Συνεργαστήκαμε με τη Νέα Δημοκρατία για να σταθεροποιηθεί η χώρα και να μην βρεθεί εκτός ευρώ. Δεν σημαίνει ότι θα συνεργαστούμε σε αυτό. Εγώ πάντως δεν καταλαβαίνω γιατί αποκλειόμεθα σε μια τέτοια συνεργασία. Δηλαδή, τι λέτε, αυτά που λέει ο κ. Καψής, συμφωνώ κι εγώ. Δεν καταλαβαίνω που είναι η διαφωνία. Πρέπει να διαφωνήσω για να διαφωνήσω. Νίκο, μου επιτρέπεις. Εγώ, σαν μια πρώτη εκτίμηση αυτού που έχουμε δει τελικό. Πρέπει να σας διακόψω όλους. Νίκο, θα έρθω σε σένα μετά. Με ειδοποιούν ότι ετοιμάζεται για δηλώσεις ο εκπρόσωπος τύπου της Χρυσής Αυγής. Ο κύριος Κασιδιάρης. Να πάμε να τις ακούσουμε. Έχει ανέβει στο βήμα ο εκπρόσωπος τύπου του κόμματος και αναμένουμε να ξεκινήσει τις δηλώσεις του. Να θυμίσουμε ότι με βάση το διορθωμένο. Τις κάνει νωρίς τις δηλώσεις, με βάση το exit poll και όχι με βάση αποτελέσματα. Μεσοσταθμικά στο 9,5 με βάση το τελευταίο διορθωμένο, έτσι. Ξαναπροσπερνάμε πάλι τα όρια της έρευνας, έτσι. Η Χρυσή Αυγή είναι η τρίτη πολιτική δύναμη της Ελλάδος. Είμαστε το μοναδικό κόμμα που αυξάνει διαρκώς τα ποσοστά του. Παρ' όλα αυτά, ακόμα και σήμερα, βλέπουμε στα κανάλια όλους τους εκπροσώπους των μορφωμάτων του αντισυνταγματικού τόξου να μας υβρίζουν, να μας συκοφαντούν, να μιλούν για εμάς χωρίς εμάς. Ο αρχηγός μας βρίσκεται παράνομα και αντισυνταγματικά στη φυλακή. Το μήνυμά του θα σας διαβάσω ευθύς αμέσως, τονίζοντας ότι αυτή τη στιγμή είναι λαϊκή απέτηση να πάψει αυτή η παρανομία. Να πάψει η κατάλυση του πολιτεύματος, ο αρχηγός της Χρυσής Αυγής και οι προφυλακισμένοι βουλευτές μας να αφαιθούν ελεύθεροι. Ακολουθεί το μήνυμα του Νικολάου Μιχαλολιάκου από τις φυλακές Κορυδαλλού. Αγαπητοί μου Έλληνες και Ελληνίδες, χαιρετώ και τιμώ ξεχωριστά κάθε έναν από εσάς, τους εκατοντάδες χιλιάδες οπαδούς, φίλους και ψηφοφόρους της Χρυσής Αυγής. Σας τιμώ γιατί αντισταθήκατε στην τρομοκρατία και τις συκοφαντίες σε βάρος όλων μας. Γιατί δεν πιστέψατε τα ψέματα της διεφθαρμένης εξουσίας που μόνο στόχο έχει να υπηρετεί την ανθεληνική πολιτική ξένων τοκογλύφων. Η Χρυσή Αυγή είναι πλέον η τρίτη πολιτική δύναμη και η άνοδός μας είναι ραγδαία. Νικήσαμε το ανθεληνικό καθεστώς του μνημονίου μέσα σε ένα ανελαίητο κύμα διώξεων, φυλακίσεων, δολοφονιών νεαρών Ελλήνων που τόλμησαν στα χρόνια της προδοσίας να αγωνιστούν για την πατρίδα. Η πολεμική του κατεστημένου όμως απέδειξε στον ελληνικό λαό πως είμαστε η μοναδική δύναμη που αντιστέκεται πραγματικά στην ξενοκρατία.
Μας φυλακίζουν, μας φημώνουν, μας συκοφαντούν, γιατί μας φοβούνται. Γιατί όλα τα κόμματα του κατεστημένου τα έχουν βρει μια χαρά μεταξύ τους και έχουν ενωθεί ενάντια στο μοναδικό αντισυστημικό κίνημα που διεκδικεί μια μεγάλη και ελεύθερη Ελλάδα. Η Νέα Δημοκρατία του Σαμαρά πληρώνει, εκτός από την αντιλαϊκή της πολιτική, τα ψέματα και την άθλια πολιτική σκευωρία εις βάρος μας. Ο ΣΥΡΙΖΑ, που έγινε ουρά του Σαμαρά σε αυτή την παράνομη δίωξη και που τα στελέχη του έχουν ουρές καταθέσεων στην Goldman Sachs και την JP Morgan, απέτυχε παταγωδώς να εκφράσει το ρεύμα της οργής των Ελλήνων. Η φιλελεύθερη συγκυβέρνηση καταστρέφει την Ελλάδα μέσω του εθνοκτόνου μνημονίου και η αντεθνική αριστερά μέσω της προώθησης της λαθρομετανάστευσης και μέσω της απεμπόλυσης των εθνικών μας δικαίων. Η Χρυσή Αυγή σήμερα είναι ο τρίτος πόλος στην πολιτική ζωή της χώρας. Είναι το μοναδικό μέσο έκφρασης του αδιαπραγμάτευτου πατριωτισμού των Ελλήνων. Πριν από 2 χρόνια εισήλθαμε στο Κοινοβούλιο με κύριο σύνθημά μας «Οι κλέφτες στη φυλακή και τα κλεμμένα στον ελληνικό λαό». Οι κλέφτες, βλέποντας πως η άνοδος της Χρυσής Αυγής αποτελεί πληγή για τη διεφθαρμένη τους εξουσία, πρόλαβαν πρόσκαιρα και μας έκλεισαν αυτοί στη φυλακή. Όπως λέει όμως ο σοφός λαός μας, έσκαψαν το λάκκο μας για να πέσουν στο τέλος οι ίδιοι μέσα. Είναι ενδεικτικό το γεγονός ότι εκεί που αναζητούσαν να βρουν σκοτεινούς χρηματοδότες δήθεν της Χρυσής Αυγής, όπως ψευδώς οριόταν ο Σαμαράς στα κανάλια, τελικά ήρθαν στο φως σκάνδαλα με μαύρο χρήμα από εφοπλιστές προς τη Νέα Δημοκρατία. Και μιλάω ασφαλώς για τη δικογραφία παράνομου χρηματισμού του Υπουργού του Σαμαρά Μιχελάκη από τον εφοπλιστή Πάλι. Μια δικογραφία που θάφτηκε από το ελεηνό κύκλωμα του Υπουργού Δικαιοσύνης Αθανασίου και δεν ήρθε ποτέ στη Βουλή. Σε αντίθεση με τις δικές μας άρσεις ασυλίας που έχουν δημιουργήσει παγκόσμιο ρεκόρ και που αποδεικνύουν πως η Χρυσή Αυγή είναι το μοναδικό αντισυστημικό κίνημα. Ο λαός μίλησε σήμερα και η απέτησή του είναι ξεκάθαρη. Πρέπει να αποκατασταθεί άμεσα η νομιμότητα και η συνταγματική τάξη. Πρέπει να αποκατασταθεί η λαϊκή κυριαρχία και οι εκπρόσωποι του έθνους, βουλευτές της Χρυσής Αυγής, να επιστρέψουν ελεύθεροι στα κοινοβουλευτικά τους καθήκοντα. Να πάψει επιτέλους η εκτροπή και οι σκευωροί που κατέλησαν το Σύνταγμα να καθίσουν στο εδόλιο του κατηγορουμένου. Πάνω απ' όλα όμως, απαιτείται να εφαρμοστούν επιτέλους οι προγραμματικές θέσεις του Λαϊκού Συνδέσμου Χρυσή Αυγή. Να καταγγελθεί και να πάψει η αντεθνική και αντιλαϊκή μνημονιακή πολιτική. Να γίνει επιτέλους λογιστικό έλεγχο στο δημόσιο χρέος της χώρας και το παράνομο και επαχθές χρέος να διαγραφεί. Να απαιτήσουμε, εγγράφοντας στο προϋπολογισμό μας, το κατοχικό δάνειο και να μην δώσουμε ούτε μισό ευρώ στους Γερμανούς στοκογλύφους. Να επέλθει πολιτική κάθαρση. Οι κλέφτες να πάνε στη φυλακή και τα κλεμμένα να επιστρέψουν στον ελληνικό λαό. Να δοθεί ένα τέλος στη λαθρομετανάστευση και να παταχθεί η εγκληματικότητα που αποτελεί ανοιχτή πληγή για την κοινωνία μας. Να στραφούμε στην πρωτογενή παραγωγή, να δουλέψουν επιτέλους οι Έλληνες παραγωγικά με στόχο την εθνική αυτάρκεια στα βασικά είδη διαφυώσεως του λαού μας. Ακούσαμε ένα πολύ μεγάλο τμήμα των δηλώσεων του εκπροσώπου της Χρυσής Αυγής. Εγώ επισημαίνω απλώς ότι οι δηλώσεις του έγιναν πριν από τα αποτελέσματα, δηλαδή με βάση το exit poll, και το λέω με την έννοια ότι ήταν οι επίσημες κομματικές δηλώσεις. Θα ανέμενα λογικά να αναμείνει το κόμμα το επίσημο αποτέλεσμα. Έλεγα λοιπόν ότι με βάση... Μισό λεπτό, έχουμε πολλές αφήξεις και πρέπει να καλωσορίσω τον κυβερνητικό εκπρόσωπο, τον κύριο Σίμω Κεδίκογλου. Την κυρία Μανταλένα Παπαδοπούλου, υποψήφια ευρωβουλευτή και πρόεδρο της Νεολαίας των Ανεξαρτήτων Ελλήνων. Καλωσορίσατε. Να είστε καλά. Τον κύριο Ευκλήδη Τσακαλώτο, τον βουλευτή του ΣΥΡΙΖΑ στη δεύτερη περιφέρεια της Αθήνας. Καλωσορίσατε. Την κυρία Λουίζα Ράζου, την υποψήφια ευρωβουλευτή του ΚΚΕ. Καλώς ήρθατε. Την κυρία Ζωή Αποστολοπούλου, την υποψήφια ευρωβουλευτή του Ποταμιού, και τον αγαπητό μου φίλο, αρθρογράφο της Real News, αυτή είναι η βασική ιδιότητα. Η δευτερεύουσα είναι ότι είναι μέλος της εκτελεστικής επιτροπής της ΔΗΜΑΡ, τον κύριο Γιάννη Κακουλίδη. Καλώς ορίσατε, και βεβαίως τον κύριο Ανδρέα Λοβέρδο. Τα χάνω, μην νομίζεις, Ανδρέα μου. Είναι το πράγμα λίγο δύσκολο εδώ. Τον κύριο Ανδρέα Λοβέρδο, ελιά πλέον, αλλά και επικεφαλής της συμφωνίας. Και βέβαια, το δήμαρχο Στυλίδας, τον Απόστολο Γκλέτσο, ο οποίος... Ο οποίος φαίνεται ότι είναι δημοφιλής και ο οποίος ανακοίνωσε ότι θα κάνει και νέο πολιτικό σχήμα. Θα μας όχι, τα πει... θα κάνει, έκανε. Έκανε. Μάλιστα. Θα μας τα πεις, Απόστολε, σε λίγο. Τελεία. Λοιπόν, να κάνουν έργα για να
μέλλον πάρω στην κυβέρνηση. Ναι, αλλά είσαι χωρίς μικρόφωνο και δεν ακούγες. Λοιπόν, πάμε στον κύριο Νίκο Ευαγγελάτο για να πει αυτό που ήθελε και να προχωρήσουμε. Αν πάρουμε το exit poll πια, το τελικό exit poll, σαν μια υπόθεση εργασίας για να δούμε τι σημαίνει αυτή η εκλογική βραδιά, δική μου γνώμη είναι ότι μιλούμε για μια βραδιά η οποία έχει πρώτο, και σαφώς πρώτο είναι ο ΣΥΡΙΖΑ, αισθάνομαι ότι δεν έχει νικητή. Παράγει το αδιέξοδο της ελληνικής κοινωνίας. Δεν χρήζει κανέναν μεγάλο νικητή, δεν δίνει σε κανέναν τα κλειδιά του μαγαζιού και δημιουργεί τις συνθήκες νέων καταστάσεων. Αυτά. Το χρωματίζει. Τι λέει ο κύριος Τσακαλώτος σε αυτό. Μέρος του αδιέξοδου είναι και αυτό. Το ξέρω. Εγώ θέλω να το σχολιάσει ο κύριος Τσακαλώτος και μετά τον κύριο Κεδίκογλου. Εγώ δεν θα μιλήσω με όρους νικητή και ηττημένου, γιατί η αριστερά δεν είναι τσαπουκά. Δεν θέλουμε να πατήσουμε τους αντιπάλους μας. Σας παρακαλώ, όση ώρα μιλούμε, να μην κάνετε. Με συγχωρείτε, κύριε Τσακαλώτο, μην κάνετε πηγαδάκια, γιατί βγαίνει ο ήχος μέσα από τα μικρόφωνα και δεν θα μας ακούει κανείς. Διώχνουμε τους τηλεθεατές μας. Παρακαλώ. Ελάτε. Έλεγα, κύριε Χατζηνικολάου, ότι η αριστερά δεν είναι τσαπουκά. Δεν είναι να πατήσουμε το αντίπαλό μας. Η αριστερά είναι μια αντιπαράθεση πάνω σε αξίες, σε προτάσεις και προτάγματα. Και αυτή η αριστερά. Τη δική μου αριστερά, όταν εγώ κατέβηκα στην Ελλάδα. Την Παρασκευή μιλούσατε για δημοψήφισμα. Προσέξτε, θα σας πω και αυτό. Αφήστε με λίγο να πω μια κουβέντα σε αυτό. Όταν άρχισα εγώ το 2004 ως υποψήφιος βουλευτής στην Πρέβεζα και πήραμε 3,4 και τώρα έχουμε φτάσει να είμαστε το πρώτο κόμμα. Το πρώτο κόμμα, να έχουμε κάνει δηλαδή αυτό που ονειρευόταν η αριστερά, το Σερπάσο, που λέγανε οι Ιταλοί, θυμάστε, στη δεκαετία του 70. Δεν μπορεί να μην το πείτε ότι δεν είναι μια σημαντική νίκη. Είναι η τελική νίκη, είναι ο απόλυτος τρίαμβος. Δεν είναι. Αλλά είναι μια βάση που συσπυρώνεται μια κοινωνία, ένα κοινωνικό μπλοκ που έχει κύρια αναφορά στο ΣΥΡΙΖΑ, θέλει να διαλλαγεί σε αυτή τη χώρα πάνω σε αυτά τα προτάγματα και σε αυτές τις αξίες και νομίζω σε αυτό έχουμε δώσει μια μάχη να είμαστε πρώτοι αυτό και το οι άλλες δυνάμεις που χάσαν 10-12% ο κύριος Μαύρος θα με διορθώσει. Είναι αλλά και μια ευθύνη όμως πώς θα διαχειριστείτε την πρωτιά σας. Βεβαίως είναι. Γι' αυτό δεν είπα ότι δεν είμαστε αριστερά του Τσαμπουκά, αλλά μια αριστερά που θέλει να βάλει ένα καινούριο δρόμο και στην Ευρώπη. Γιατί στην Ευρώπη σήμερα θα μιλάει όλος ο κόσμος. Όλος ο κόσμος θα μιλάει ότι εδώ έχουμε μια αριστερά που ήρθε πρώτη, που είναι ανάχωμα στη Χρυσή Αυγή. Γιατί σε αυτή την τρομερή κρίση που είναι χειρότερη στην Ελλάδα. Είναι ανάχωμα στη Χρυσή Αυγή. Η Χρυσή Αυγή κοντεύει το 10%. Και εσείς τι φαντάζεστε, αν η αριστερά, η δική μας, δεν είχε βάλει θέμα κυβέρνηση, άμα δεν είχε πει ότι υπάρχει μια πολιτική προοπτική, δεν είναι ανάγκη να μου τζώνει, αλλά μπορεί να συσπηρωθεί, μπορεί να κάνει κοινωνική αλληλεγγύη. Θέλω μπορείς να σα επισημάνω ένα κίνδυνο, κύριε Τσακαλώτο. Η ανάλυση σα αυτή να οδηγήσει το συμπέρασμα ότι είναι συγκοινωνούντα δοχεία ο ΣΥΡΙΖΑ με τη Χρυσή Αυγή. Εγώ δεν νομίζω το πιστεύει κανείς αυτό. Ναι, αλλά αυτό μου είπατε πριν από λίγο, ότι αν δεν είχαμε θέσει εμείς θέμα δημοψηφίσματος, θα είχε ενισχυθεί κι άλλο η Χρυσή Αυγή. Λέτε σοβαρό ότι μπορεί να έχουμε μια πολιτεία που δεν δίνει πολιτικό αδιέξοδο. Μιλάγατε πριν για την κέντρο-αριστερά και άκουγα τον κύριο Καψή. Το πρόβλημα της κεντροαριστεράς που δεν δίνει το αδιέξοδο δεν είναι τι γίνεται εδώ. Είναι τι βλέπει ο κόσμος σε όλη την Ευρώπη. Βγαίνει ο Ολάντ για να πάρει τις εκλογές και λέει θα θέσω το σύμφωνο σταθερότητας. Μόλις είναι κυβέρνηση το ξεχνάει. Άρα από την κεντροαριστερά πραγματικά πιστεύω ότι δεν βλέπουμε μία ατζέντα για μισθούς, για συντάξεις αυτό που μπορούν να συσπυρώσουν αυτό το κοινωνικό μπλοκ. Το αποτέλεσμα αυτό σας δίνει το δικαίωμα να θέσετε θέμα πολιτικής νομιμοποίησης κυβέρνησης ή όχι. Από την αρχή, όπως το βλέπετε να κινείται περί το 3%. Θα σας πω τρία πράγματα γι' αυτό. Το πρώτο είναι ότι μιλήσαμε ότι αυτή η κυβέρνηση πρέπει να πέσει πολύ πριν γίνουν ευρωεκλογές. Γιατί είπαμε στις ευρωεκλογές, το κεντρικό σας σύνθημα. Δεν με αφήνετε σε ήταν καμιά ερώτηση να απαντήσω. Ναι, αλλά μου λέτε κάτι που δεν ισχύει. Τις πρώτες 8 λέξεις. Μα μου λέτε κάτι που δεν ισχύει. Δεν το ξέρετε τις πρώτες 8 λέξεις. Θα σας πω γιατί δεν ισχύει. Γιατί το κεντρικό σας σύνθημα. Κύριε Τσακαλώτε, το κεντρικό σας σύνθημα ήταν ότι φεύγουν την επόμενη μέρα των εκλογών. Φεύγουν, λέγατε.
γράφατε φεύγουν. Να μην ρωτήσω αν φεύγουν. Εγώ λέω, να μην ρωτήσω αν το σύνθημά σα με βάση το αποτέλεσμα θα υλοποιηθεί. Από το 12... Γιατί εγώ του βλέπω να μένουν. Πείτε. Κάντε και τι ρωτήσει και τι απαντήσει. Ναι, πείτε μου. Απαντήστε εσεί διαφορετικά. Θα απαντήσω τελείω διαφορετικά. Θα σα πω πρώτα ότι το 2012 άλλα έλεγε η Νέα Δημοκρατία και άλλα έκανε. Άρα η έλλειψη νομοποίηση αρχίζει από πολύ αρχικά. Ναι. Αρχίζει δηλαδή από το φθινόπωρο του 12. Γιατί είχαμε μια κυβέρνηση που είχε πόσα ήταν 15 σημεία, 20 σημεία, πόσα έλεγε η Νέα Δημοκρατία και δεν έκανε κανένα από αυτά. Και άρα υπήρχε ένα πρόβλημα. Υπάρχει μια μεγάλη κοινωνική καταστροφή και αποδείξαμε ένα πράγμα. Εγώ σας είπα και από την αρχή, δεν μίλησα για θρίαμβο. Δεν μίλησα ότι τους έχουμε πατήσει. Αλλά ξέρετε τι έχουμε κάνει. Έχουμε δείξει ότι δεν είναι αίτητοι. Έχουμε δείξει, αν το πιστεύει ο κόσμος, αυτός ο κόσμος που άρχισε το 2004 για μια διαφορετική πορεία, που μας χλεβάζανε ότι είμαστε περιφερειακοί, ότι τέλειωσαν οι ιδεολογίες, ότι δεν μπορεί να χτυπήσει τις αγορές, ότι οι αγορές πάντα θα πρέπει να είναι κυρίαρχες. Εμείς βάζουμε και στην Ελλάδα και στο πρόταγμα που έχουμε στην Ευρώπη ότι ο άνθρωπος μπορεί να είναι πάνω από το κέρδος, μπορεί να αντιμετωπίσει τις αγορές, μπορεί να γίνουν πολιτικές αλλαγές που δίνουν ένα άλλο πλαίσιο. Αυτό βάζουμε. Αποδείξαμε ότι δεν είναι αίτητοι. Δεν ιτηθήκανε πλήρως, αλλά δεν είναι αίτητοι. Και αυτό νομίζω στους επόμενους μήνες, στις επόμενες εβδομάδες θα έχει ραγδαίες αλλαγές. Γιατί ένας κόσμος το πιστεύει πια. Δεν το πίστευε ότι μπορεί να είναι πρώτο κόμμα στην αριστερά ή αριστερά. Το πιστεύανε πουθενά. Ότι πρώτο κόμμα θα ήταν αριστερά. Δεν είναι και η λαϊκή δεξιά. Μισό λεπτό, κύριε Κεδίκογλου, να δούμε, να μας εξηγήσει ο κύριος Μαύρος. Τι αλλαγές, τι εισρωές είχε η Χρυσή Αυγή. Έχει σημασία να το δούμε αυτό, γιατί από τη Νέα Δημοκρατία έχει ένα 7,5%, από το ΣΥΡΙΖΑ ένα περίπου 2%, από το ΠΑΣΟΚ ένα 4%, από τους ανεξάρτητους Έλληνες 8,1%, η συσπήρωσή της είναι στο 77,5%, από τη Δημοκρατική Αριστερά δεν έχει και 3,1% έχει από το ΚΚΕ. Ενδεχομένως, ή θα το δούμε λίγο αργότερα, να δούμε και το ποτάμι τι έχει σαν εισρωές. Μιας και είναι τα δύο φρέσκα πράγματα τα οποία πρέπει να συζητήσουμε. Από τη Νέα Δημοκρατία παίρνει 7,5, από το ΣΥΡΙΖΑ 2. Όχι, εδώ είναι η Χρυσή Αυγή που βλέπουμε τώρα. Όχι, τώρα είναι το ποτάμι. Εισρωές στο ποτάμι τώρα. Από τα άλλα κόμματα. Η Νέα Δημοκρατία είναι από τη Νέα Δημοκρατία 3,2, από το ΣΥΡΙΖΑ 5,4, από το ΠΑΣΟΚ 9,4, από τους ανεξάρτητους Έλληνες 5,1, από τη Χρυσή Αυγή 1,8, από τη Δημοκρατική Αριστερά 22,9. Και από το ΚΚΕ 2,3. Άρα αυτό τροφοδοτεί και μια κουβέντα. Εγώ θα σημειώσω απλώς ότι πήρε κάτι και από τη Νέα Δημοκρατία, βεβαίως, το ποτάμι, ενώ η φιλολογία που συνόδευε την ίδρυσή του ήταν ότι γίνεται για να κόψει από το ΣΥΡΙΖΑ. Όχι, πάντα έπαιρνε, το βλέπαμε. Και επίσης σημειώνω ότι η βασική είναι πηγή ψήφου είναι η Δημάρ και το ΠΑΣΟΚ. Έτσι, ακριβώς. Άρα είναι, έκοψε τη δυνατότητα της κεντροαριστεράς να είναι τρίτη δύναμη αυτή τη στιγμή και τρίτος ισχυρός πόλος. Κύριε Κεδίκογλου. Κοιτάξτε, πρώτα απ' όλα να κρατήσουμε μία επιφύλαξη για, το αποτέλεσμα. Για το αποτέλεσμα. Να δούμε το αποτέλεσμα. Περιμένουμε την εκτίμηση της Singular. Αλλά ας κάνουμε μία συζήτηση πάνω σε αυτά τα ενδεικτικά. Σίγουρα θα συμφωνήσω σε ένα με τον κύριο Τσακαλώτο, δεν προσφέρεται για θριαμβολογίες κανενός. Θέλω να σημειώσω ότι οι ευρωεκλογές παραδοσιακά είναι μία χαλαρή ψήφος, προσφέρονται για ψήφο διαμαρτυρίας, έχουν χαμηλή προσέλευση. Και θα πρέπει να συνεκτιμηθεί και σε κάθε περίπτωση δεν νομίζω ότι το γεγονός ότι σε ένα τέτοιο σκηνικό, σε μια Ελλάδα που έχει περάσει αυτά τα δύσκολα χρόνια, ο ΣΥΡΙΖΑ να μένει μεσοσταθμικά στο ποσοστό των εθνικών εκλογών του 12, σίγουρα δεν δείχνει να δικαιώνει το αίτημά του για ανατροπή. Θα πρέπει να συνεκτιμηθεί όμως και η εικόνα των αυτοδιοικητικών εκλογών. Γιατί φαίνεται ότι εκεί που κρίθηκαν θέσεις διακυβέρνησης, θέσεις διοίκησης, οι πολίτες προτίμησαν στελέχη του κυβερνητικού συνασπισμού, ενώ αντίθετα εκεί που η ψήφος ήταν πιο χαλαρή, εκεί που δεν είχε επιπτώσει στη διακυβέρνηση, δώσανε μια λίγο μεγαλύτερη προτίμηση στον ΣΥΡΙΖΑ. Σε κάθε περίπτωση σκηνικό ανατροπής δεν υπάρχει. Κατηγορηματικά θα εξαντλήσουμε την τετραετία. Έχουμε λάβει τα μηνύματά μας, κύριε Χατζηνικολάου. Αυτό θα ήθελα να είστε λίγο πιο αναλυτικός. Τι εννοείτε έχετε λάβει τα μηνύματα? Είναι διαχειριστεί η Νέα Δημοκρατία την επιμήκυνση του χρέους. Ως δεύτερο κόμμα μπορεί να έχει πολιτική ηθική να το κάνει. Δεύτερο στις ευρωεκλογές. Στις ευρωεκλογές μπορεί να το κάνει. Δηλαδή εγώ να κάνουμε εθνικές εκλογές.
να κάνουμε εθνικές εκλογές και να βγει καινούργια συγκυβέρνηση. Σύμφωνα με το σκεπτικό σας, θα έπρεπε να γίνουν εθνικές εκλογές σε όλα τα ευρωπαϊκά κράτη σήμερα. Γιατί όχι, όχι, δεν είναι έτσι. Δεν είναι, όχι, κράτη, όχι, πετάτε την μπάλα στην εξέδρα. Πετάτε την μπάλα στην εξέδρα. Άλλο λέω εγώ. Άλλο είπα εγώ. Υπάρχουν και οι περιφερειακές. Καταγράφηκε μία πρόθεση των πολιτών. Η Νέα Δημοκρατία έρχεται δεύτερη. Μπροστά της έχει ένα χοντρό παλούκι. Την επιμήκυνση του χρέους. Δεν πρέπει να έχει ευρεία πλειοψηφία ή να είναι μια συγκυβέρνηση μαζί με πρέπει την Ελιά και τους άλλους. Πρέπει να σας διακόψω και να πάμε στον Πειραιά όπου κάνει δηλώσεις ο δήμαρχος της πόλης, ο κύριος Μιχαλολιάκος. Στη δημοκρατία η δύναμη είναι ο λαός, αποφασίζει. Έχει δικαίωμα και για το σωστό, έχει δικαίωμα και για το λάθος. Να εκφράσω την ευχή, η απόφασή του να είναι η σωστή. Πριν από λίγο τηλεφώνησα και στον κύριο Μόραλη και του ευχήθηκα καλή επιτυχία, γιατί πάνω απ' όλα πρέπει να είναι ο Πειραιάς και πάνω απ' όλα πρέπει να είναι η Ελλάδα, μια και οι σημερινές εκλογές είναι και τριπλές. Θέλω μέσα από τα βάθη της καρδιάς μου να ευχαριστήσω όλες και όλους τους φίλους μου, τους στενούς μου συνεργάτες, τον πολύ 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 σημαντικό συνδυασμό που είχα και έχω, που έδωσε έναν αγώνα εκπληκτικό, με ποιότητα, ήθος και πάθος, για την πόλη που αγαπάμε. Να ευχαριστήσω τα μέλη της οικογένειάς μου, τη μονάκριβη κόρη μου, τη γυναίκα μου, τα αδέρφια μου. Δεν μου ταιριάζει ο ρόλος του παραπονιάρη. Ούτως ή άλλως, ο πειραϊκός λαός μου έχει χαρίσει πολλές εκλογές. Κάποια στιγμή έπρεπε και εγώ να γευστώ τι θα πει και πίκρα μια ήττας. Σας βεβαιώ ότι δεν νιώθω πικραμένος. Ίσως και νιώθω λυτρωμένος. Θέλω να ευχαριστήσω και όλες τις Ελληνίδες και τους Έλληνες που παρακολουθούσαν αυτή τη μάχη στον Πειραιά που έχει μια ιδιαιτερότητα. Και να τους υποσχεθώ ότι δεν θα κιωτέψω. Δεν αποχωρώ από την πολιτική. Είμαι παρόν για τον Πειραιά και την πατρίδα μου. Και πάλι ένα πολύ πολύ μεγάλο ευχαριστώ στους μοναδικούς μου συνεργάτες, στους άξιους δημοτικούς συμβούλους και αντιδημάρχους που έμειναν όρθιοι, που δεν κιώτεψαν, στα νέα παιδιά που στελεχώνουν το συνδυασμό μου. Τις επόμενες ώρες ή μέρες θα συνέλθει ο συνδυασμός για να πάρει τις τελικές αποφάσεις. Για άλλη μια φορά ευχαριστώ Θεμά. Και θα λέτε ότι είστε... Τώρα δεν μου ταιριάζουν εμένα τα μυρολόγια. Τα μυρολόγια στην πατρίδα μου από την οποία κατάγομαι τα έχουμε για τους νεκρούς. Και εγώ δεν είμαι απλώς ζωντανός, είμαι δυνατός. Για να δεχτώ. Όταν λέτε ότι είστε παρόν, πώς προσδιορίζετε τη στάση? Παρόν όρθιος, δεν είμαι υγιής. Τη Δευτέρα από αύριο. Πώς είπατε? Δημοκρατία ανοίξε σήμερα. Η δημοκρατία, όσο υπάρχουν κάλπες που ανοίγουν, νικάει. Ναι, νίκησε η δημοκρατία. Είχατε κάνει κάποιες καταγγελίες, κύριε? Τις καταγγελίες τις ερευνούν τα όργανα και οι θεσμοί που έχουν την αρμοδιότητα να τις ερευνούν. Σε μια μέρα που ο λαός αποφασίζει, δεν μου ταιριάζουν εμένα να κάνω καταγγελίες. Μάλιστα. Ακούσαμε. Ευχήθηκα καλή επιτυχία στον κύριο Μόραλη, χωρίς υποσημειώσεις. Το κόμμα το οποίο προέρχεστε σας στήριξε, είσαστε ευχαριστημένος από τη στήριξη που είχατε? Τα έχουμε πει τώρα. Δεν μου ταιριάζουν εμένα οι μιζέριες και οι μυρολατρίες. Χάσαμε. Θεωρείτε ότι το αποτέλεσμα στον Πειραιά στηρίζει την κυβέρνηση ή όχι? Αν εγώ είμαι η προέκταση της κυβέρνησης, πήρα μεγαλύτερο ποσοστό από την παίρνει Νέα Δημοκρατία. Ο πειραϊκός λαός έδωσε ένα μήνυμα. Τώρα, τι ακριβώς συνέβη, είναι και δουλειά δική σας να το αναλύσετε, να το ξανααναλύσετε, θα το ξανααναλύσετε. Εγώ δεν είμαι ούτε ιστορικός, ούτε πολιτικός αναλυτής. Λοιπόν, ακούσαμε τις δηλώσεις του κυρίου Μιχαλολιάκου. Πάμε και στο Παναγιώτη Στάθη, ο οποίος βρίσκεται στο εκλογικό κέντρο του κυρίου Μόραλη, να μας πει ποιο είναι το κλίμα εκεί. Παναγιώτη, σε ακούμε. Πανηγυρικό το κλίμα, όπως αντιλαμβάνεστε. Εδώ, με τις δηλώσεις του κυρίου Μιχαλολιάκου, πάρα πολλοί κόσμος, ο οποίος ξέσπασε σε πανηγυρισμούς, κορναρίσματα. Αντιλαμβάνεστε ότι περίμεναν πολλή ώρα, καθώς είχαν μηνύματα, αλλά δεν είχαν επίσημη ένδειξη μέχρι τώρα για το τελικό εκλογικό αποτέλεσμα. Υπάρχει πάρα πολλοί κόσμος εδώ, ο οποίος πανηγυρίζει τη νίκη, όπως φαίνεται, του κυρίου Μόραλη. Πάντως είχαμε και εμείς έτσι μια ένδειξη
για το ότι μας βλέπουν στα εκλογικά κέντρα από την αντίδρασή τους μόλις συνδέθηκε ο Παναγιώτης. Πάμε πίσω στον κύριο Κεδίκογλου. Στην οθόνη βλέπανε Star, ναι, όπως παρατηρήσα. Ρώτησα, κύριε εκπρόσωπε, τι σημαίνει το πήραμε τα μηνύματα για την επόμενη μέρα της κυβέρνησης. Να σας πω, κύριε Χατζηνικόλαο, πρώτο και βασικό γνωρίζουμε πολύ καλά και ήταν, αν θέλετε, μια φυσική συνέπεια μετά από 2 χρόνια τιτάνιας υπερπροσπάθειας των Ελλήνων, 2 χρόνια μεγάλων θυσιών, 2 χρόνια που έφεραν την κοινωνία μας στα όρια της. Ήταν φυσικό να υπάρχει μια κόπωση, ήταν φυσικό να προκληθεί μια φθορά στα εκλογικά αποτελέσματα τα δικά μας. Όμως το κεφάλαιο των θυσιών, κύριε Χατζηνικολάου, έχει κλείσει, το είπε και ο Πρωθυπουργός πριν. Δεν υπάρχουν άλλα μέτρα. Είμαστε στη φάση που με την βελτίωση της οικονομίας μας μπορούμε και αρχίζουμε να ανταποδίδουμε στους πολίτες. Συγγνώμη, σας διακόπτω, εξακολουθεί το θρίλερ στην Αττική, έτσι. Αλλά πέρασε τώρα μπροστά η κυρία Δούρου. Στο 4,4% της ενσωμάτωσης, 50,5% και 49,5%. Ναι, κύριε Κεδίκο. Λοιπόν, από το γραφείο με ενημερώνουν ότι εξακολουθούμε να βλέπουμε δύσκολο ντέρμπι. Ψήφο-ψήφο πάει, ναι, το πράγμα. Ναι. Φαίνεται και από τα αποτελέσματα. Τώρα αλλάζουν τα πράγματα από αυτό που είπε ο κύριος Τράγκα. Αν πάρει η Δούρου την Αττική, αλλάζουν τα πράγματα. Και είναι και 3 μονάδες μπροστά, 3,5 ο ΣΥΡΙΖΑ. Γιατί είναι η Αττική περιφέρεια, είναι η μισή Ελλάδα. Έχει, θα προκηρύξει το κοινοδούμε πώς ψηφίσανε, κύριε Βασίλη. Είναι το ένα τρίτο. Για να δούμε πώς ψηφίσανε. Λοιπόν, παρακαλώ, παρακαλώ. Πώς πήγανε, κύριε Κύρου. Καλησπέριζω και τον κύριο Τάκη Χατζή, καλώς ορίσατε. Συγγνώμη να ρωτήσω κάτι τον κύριο. Ναι, αλλά να απαντήσει πρώτα στο ερώτημα που του έθεσα, αν έχετε την καλοσύνη. Σήμερα πήρε τα μηνύματα η κυβέρνηση, σήμερα περίμενα να πάρει τα μηνύματα. Αυτό είναι συμπληρώνει την ερώτηση. Με συγχωρείτε, δηλαδή, είχα ήδη ξεκινήσει να σας λέω. 7,9% στο 8% κεντρική Μακεδονία, ο Απόστολος Τζιτζικώστας με μεγάλη διαφορά. 70%. Καλά, δεξιός είναι αυτός. Λοιπόν, είχα ξεκινήσει να σας λέω ότι τα μηνύματα, κύριε Γκλέζο, τα έχουμε ήδη λάβει και ο Πρωθυπουργός είχε ήδη προαναγγείλει τα επόμενα βήματα. Έτσι, και σε ό,τι αφορά την φορολογία, που θα υπάρξουν αλλαγές όσο πιο σύντομα γίνεται, και σε ό,τι αφορά την ανάγκη ανακούφισης και ανταπόδοσης στην κοινωνία, ειδικά στα ασθενέστερα τμήματα του πληθυσμού, εκείνους που έχουν. Μα ήδη έχουμε ξεκινήσει. Αυτά πρέπει να τα δούμε όμως, κύριε αλλά πρόσωπε, πρέπει να γίνουν. Δηλαδή, κάποια στιγμή πρέπει να αποφασίσετε να πείτε. Με συγχωρείτε, κύριε Μισόγειο. Ένα λεπτό. Είπε θα τα κάνει ωραία κτλ. Το καταλαβαίνω. Πήρατε και το μήνυμα, βαρέσαν και οι καμπάνες. Δεν μας λέτε και το project που θα εφαρμόσετε για να ελαφρύνετε τα φουκαράδες στον κόσμο. Παρουσίασε, εντάξει, άλλοι είναι ελπίδες, γιατί είναι αντιπολίτευση. Κύριε Χατζή, ο Πρωθυπουργός παρουσίασε τα επόμενα βήματα. Αλλά για να ανταποδώσουμε, φαντάζομαι θα συμφωνείτε ότι δεν μπορούμε να υπονομεύσουμε την οικονομία μας πάλι. Θα πρέπει να είναι πάνω σε γη. Ρωτάτε τον κυβερνητικό εκπρόσωπο. Γιατί δεν το έχετε κουβεντιάσει στο Μαξίμου. Παρακαλώ. Δεν το έχετε κουβεντιάσει. Παρακαλώ πάρα πολύ. Όχι, δεν θα σας το δώσω τώρα το μικρόφωνο. Δεν το έχετε συζητήσει στο Μαξίμου αυτό. Αυτό δεν σημαίνει όμως ότι πρέπει να διακόψουμε την εκπομπή. Με συγχωρείτε πολύ. Δεν θα πρέπει να το έχετε συζητήσει ότι αύριο η κυβέρνηση θα αλλάξει μια πολιτική, αφού πήρε το μήνυμα. Και πώς θα αλλάξει πολιτική, θα διατηρήσει το ίδιο οικονομικό επιτελείο. Όχι, ένα λεπτό να τελειώσω. Πολιτική, δεν είναι μόνο το μήνυμα. Θα σας διακόψω ότι έχουμε νεότερα με το exit poll που ενδιαφέρουν πάρα πολύ τους συμπολίτες που μας παρακολουθούν. Έρχονται πληροφορίες καθώς ενσωματώνονται και πράγματα από το SRT. Πάμε στο 26,5 με 23. 3,5 μονάδες. Από 3 που λέγαμε νωρίτερα. Και μάλλον προηγείται η κυρία Δούρου. Μάλιστα. Δείχνει η κυρία Δούρου ότι είναι μπροστά. Μπορώ να τελειώσω αυτό που. Αν μου επιτρέπετε, κύριε Κεδίκογλου και κύριε Χατζή, το ερώτημα που μπαίνει, αν έχετε πάρει το μήνυμα, δεν είναι μόνο για τις φοροαπαλλαγές. Είναι γιατί Ευρώπη θέλουμε. Δηλαδή, θα είσαστε μαζί με τη Μέρκελ όταν είναι τόσο κλειστό το σύστημα, τόσο το πλαίσιο σφιχτό, που δεν υπάρχει αέρα. Γιατί, κύριε Γκλέτσο, θέλετε να υποστηρίζουν να μην γίνονται μεταβιβάσεις στον Νότο. Αυτό λέτε. Αυτό δεν θέλετε. Και θέλω να ξέρω σήμερα επισήμως, γιατί υπάρχουν 10 διαφορετικά που λέτε. Είσαστε εκπρόσωπος του εκπρόσωπου της Νέας Δημοκρατίας. Όχι, εγώ είμαι εκπρόσωπος του εαυτού μου. Α, ναι, βλέπω ότι υποστηρίζετε τη Νέα Δημοκρατία. Μπορώ να τελειώσω αυτό που έλεγα. Μακριά από μένα αυτά. Εγώ λέω, θα με αφήσετε να τελειώσω την πρότασή. Να τελειώσετε λοιπόν.
πρότασή μου είναι: γίνεται μια συζήτηση στην Ευρώπη. Τι Ευρώπη θέλουμε? Θέλουμε μια Ευρώπη που θα έχει μεταβιβάσεις. Θέλουμε μια Ευρώπη που θα έχει μια διαφορετική Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα. Μας θέλουμε μια Ευρώπη. Αυτή στην Ελλάδα, αυτό, κύριε Τσακαλώτο. Είσαστε μαζί με τη Μέρκελ. Κύριε Τσακαλώτο, πήρατε κάποιο μήνυμα σε αυτό. Για αυτό το πράγμα πήρατε κάποιο μήνυμα. Ότι αυτή η Ευρώπη δεν πάει καλά. Θα έχουμε ακροδεξιές δυνάμεις στην Αγγλία, στην Βρετανία, σε άλλες χώρες. Παρακαλώ, μην μιλάτε όλοι μαζί. Παρακαλώ. Ωραία, εσείς. Αυτό το πήρατε το μήνυμα. Παρακαλώ, δεν σας έδωσα το λόγο. Ναι, κύριε Τράγκα, πείτε. Αν επαληθευτεί ο κύριος Μαύρος στο 26,5 και στο 23, ο ΣΥΡΙΖΑ κερδίζει, έχει λόγο, δεν έχει ανεβάσει ποσοστά από το 12. Είναι τα ίδια περίπου. Μήπως είναι και παρακάτω. Και λίγο παρακάτω. Μήπως είναι και παρακάτω. Πράγμα πρέπει βέβαια, να προβληματίσει. Και συνολικά πολύ τα δύο κόμματα, το άθροισμά τους πέφτει. Ο Σαμαράς πάει στο 23, γιατί γιατί δεν έχει κάνει δύο χρόνια. Έτσι. Πάει στο 23 λογικά. Είναι αντιπολίτευση όμως. Πάμε. Ναι, κύριε Κεδίκοβλου, πείτε το και μετά ο κύριος Λοβέρδος. Είναι πιο κάτω. Φυσικά, κύριε Σακαλώ, θα ήθελα βέβαια καταρχάς να ανταποκριθείτε στην πρόσκληση του κυρίου Στουρνάρα και να συμμετάσχετε τα στελέχη του ΣΥΡΙΖΑ στη διαβούλευση για το χρέος, της βιωσιμότητας του χρέους. Ειλικρινά δεν καταλαβαίνω γιατί επιδεικτικά δεν θέλετε να ξέρετε τίποτα. Σας βολεύει για να μπορείτε να λέτε ό,τι θέλετε? Γιατί δεν έχουμε ακούσει και το πρόγραμμά σας. Εμείς έχουμε ένα συγκεκριμένο πρόγραμμα. Είμαστε. Κύριε Σακαλώτο, δεν σας διάκοψα. Αλλά μην λέτε ότι δεν έχετε. Λοιπόν, εγώ τι έχω ακούσει? Για αναγκαστικό εσωτερικό δανεισμό, για δίμευση κερδών επιχειρήσεων συγκεκριμένων στο χρηματιστήριο. Έχουμε ακούσει διάφορα. Είναι μια εκλογική καμπάνια, κύριε Κεδίκο. Τώρα θα πούμε τι λένε πραγματικά. Θα θέλαμε να δούμε κάποια στιγμή. Όχι εμείς, οι πολίτες. Τώρα προσεκτικά τι λέτε. Λόγια αέρα, πώς το λέμε και τίποτα να περάσει η ώρα. Ό,τι έχω πει. Όχι εσείς, όχι εσείς. Θέλω απλώς να σας επισημάνω. Μιλάτε, κύριε Γκλέτσο. Κύριε Γκλέτσο, δεν σας έχω δώσει το λόγο. Μου χαλάτε συνεχώς τη συζήτηση. Παρακαλώ θερμά. Διότι όταν ακούεις ο τηλεθεατής τέσσερις μαζί να μιλάνε, δεν ακούει κανέναν. Ελάτε, τελειώστε, κύριε Κεντρικό. Ένα τελευταίο απλώς. Σας λέω ότι γι' αυτό και πρέπει να ολοκληρώνει τον κύκλο της μια κυβέρνηση. Γι' αυτό θα πρέπει κάποτε στην Ελλάδα να γίνονται τετραετής όντως οι θητείες των κυβερνήσεων. Αυτή τη στιγμή είμαστε στην πιο δύσκολη φάση. Αν θέλετε, τα δύο τελευταία τώρα χρόνια. Έχετε μπροστά την προεδρική εκλογή το Φλεβάρι. Δεν ξέρω πόσο εύκολο θα είναι. Μέχρι τότε έχουμε πολλά να κάνουμε ακόμα για να βελτιώσουμε την καθημερινότητα, τη ζωή των Ελλήνων. Συγγνώμη, αλλά ακριβώς είναι πάνω σε αυτό που είπε ο κύριος Χατζηνικολάου, είπατε νωρίτερα και πέρασε έτσι, ότι η κυβέρνηση αυτή θα εξαντλήσει την τετραετία. Πώς είστε σίγουρος ότι η παρούσα Βουλή θα εκλέξει πρόεδρο Δημοκρατίας? Κυρία Ζαχαρέα, πιστεύω ότι αυτή η Βουλή, κυρία Ζαχαρέα, και μπορεί και πρέπει να βγάλει πρόεδρο της Δημοκρατίας. Είναι βαθιά μας πίστη αυτό. Κύριε Λοβέρδο, τι λέτε? Αλλά πρέπει. Θέλω να υπογραμμίσω αυτό. Είμαστε στην πιο δύσκολη φάση. Έχουμε πάρει όλες τις δύσκολες, οδυνηρές, αλλά αναγκαίες αποφάσεις. Έχουμε υποστεί, όλη η κοινωνία έχει υποστεί αυτό το κόστος. Τώρα είμαστε ακριβώς στη φάση της ανάκαμψης, στην ολοκλήρωση της θητείας, τότε να κριθούμε και τότε να αποδοθούν στον καθένα αυτά που πρέπει. Ο κύριος Λοβέρδος. Δύο πράγματα, γιατί σήμερα είναι η μέρα εκλογών, αλλά δεν έχουμε ακόμη αποτέλεσμα. Άρα πρέπει να είμαι πάρα πολύ επιφυλακτικός. Διακινδυνεύω δύο σκέψεις. Με κριτήριο να μην εκτεθούμε όλοι μαζί και εγώ προσωπικά. Πρώτα, ότι επιλογές δημοψηφισματικές δεν υπήρξαν, φαίνεται, για να δώσουν από αύριο ανατροπές. Αυτό δεν σημαίνει. Αν η διαφορά είναι στο 3,5% είναι διαχειρίσιμη, λέτε? Θεωρώ πως ναι. Θυμίζω, εμείς είχαμε κερδίσει με τον κύριο Παπανδρέου τη Νέα Δημοκρατία 4,35%. Δεν τις βάλαμε θέμα. Μάλιστα. Δεύτερον, δεν πήρε κανείς εντολή να συνεχίσει να υπερφορολογεί ή να κόβει μισθούς και συντάξεις. Εμείς βάλαμε ως ελιά ένα προοδευτικό πρόσημο στη σταθερότητα, που σημαίνει ρυθμίσεις των ασφαλιστικών εισφορών, συμψηφισμός του ΦΠΑ, βοήθεια στην ιδιωτική οικονομία. Δεύτερον, στον χώρο της κεντροαριστεράς. Δεν τη δώσαμε τη μάχη όλοι μαζί. Δώσαμε όμως κάποιοι στον χώρο της ελιάς τη μάχη, πολλοί, και ο κόσμος ανέταξε την παράταξη με τη συσπήρωσή του Πέμπτη, Παρασκευή, Σάββατο και σήμερα Κυριακή. Και μας δίνει μια πρωτοβουλία στον χώρο. Απέναντι σε άλλες δυνάμεις, όπως είναι η Δημάρ, να κινηθούμε με δική μας πρωτοβουλία όλοι μαζί. Και στη Βουλή, και θα υπάρξει, κύριε Χατζηνικολάου, πρόταση για σύμπτυξη των δυνάμεων μέσα στη Βουλή, μα και έξω από αυτήν κυρίως,
όπου θα χρειαστεί να συνεννοηθούμε τις επόμενες εβδομάδες για μια κοινή πορεία. Κοινή πολιτική πορεία. Κύριε Λοβέρδο, να πράγματα... σας κάνω μια απλή ερώτηση. Παρακαλώ. Έγιναν εκλογές. Κατέβηκε ένα νέο ψηφοδέλτιο με τον τίτλο Ηλιά. Εγώ δεν έχω καταλάβει ποιος ηγείται. Ποιος είναι ο επικεφαλής. Δεν έχει πολιτικό αρχηγό. Πόσο πήρε το Πασόκ από την Ηλιά. Αυτή τη στιγμή ο αρχηγός του Πασόκ. Σας ρωτώ γιατί η αίσθηση που έχει περάσει στην κοινή γνώμη είναι ότι πρόκειται περί μετονομασίας απλής του Πασόκ. Μας την οποία αίσθηση, ένα λεπτό να τελειώσω την ερώτησή μου. Παρακαλώ. Την οποία αίσθηση την επέτεινε το γεγονός ότι τις τελευταίες μέρες αλλάξατε την καμπάνια σας και αναφέρατε μαζί με την Ηλιά και το Πασόκ. Έβγαινε δηλαδή στο σποτ Ηλιά Πασόκ. Όλοι και μας... όλοι είχαμε την αίσθηση ότι ο κύριος Βενιζέλος είναι και πρόεδρος της Ηλιάς κατ' ουσία. Όλη μας η καμπάνια, αυτό. Όλη μας η καμπάνια πήγε προς την κατεύθυνση που λέτε. Πάντα όμως και τις τελευταίες μέρες όλα τα συνιστώντα μέρη είχαν τη σφραγίδα τους και στο ψηφοδέλτιο υπήρχε αυτό. Όμως, και βέβαια τον κύριο Παπανδρέου τον άκουσα μετά την ψήφο του να αναφέρεται μόνο σε Πασόκ. Καταλάβαμε τις τελευταίες μέρες ότι αυτό υπάρχει. Αυτό κάνατε σαν να μην το ακούσατε. Όχι, σας είπα πρώτος κάτι άλλο που ίσως δεν το ακούσατε εσείς. Λέω λοιπόν ότι αλλάξαμε την καμπάνια γιατί υπήρχε έλλειμμα ενημέρωσης και άρα έλεγε ο κόσμος ότι το Πασόκ δεν κατεβαίνει και ούτω καθεξής. Και δεύτερον, οι γείτορες της Ηλιάς μέχρι στιγμής είναι οι 42 υποψήφοι της στο ευρωψηφοδέλτιό τους που την πήραν στην πλάτη τους σε όλη την Ελλάδα κάνοντας κάτι που επί 200 χρόνια στο ελληνικό κράτος δεν έχει συμβεί. Εσείς και ο κύριος Αϊδόνης θα είστε ανεξάρτητοι βουλευτές από Δευτέρα ή θα... Εμείς θα συμπεριληφθούμε στην καινούργια κοινοβουλευτική ομάδα που είναι της Ηλιάς, του ΠΑΣΟΚ, της Ηλιάς. Επομένως πάτε και για εθνικές εκλογές ως Ηλιά. Πλέον. Κοιτάξτε, θα κρυθεί κύριε Χατζηνικολάου. Περισσότερες δυνάμεις, ελπίζω. Θα κρυθεί κύριε Χατζηνικολάου, γιατί είπα πριν, παρότι δεν δώσαμε τη μάχη όλοι μαζί. Ναι, πάντως, αν η διεύρυνσή σας, κύριε Καψή, είναι ο κύριος Λοβέρδος. Ο κύριος Λοβέρδος ήταν ηγετικό στέλεχος. Είναι ο κύριος Καψής διεύρυνσή μας. Ναι, ο κύριος Λοβέρδος είναι ο κύριος διεύρυνσή μας. Και ο κύριος Καψής δεν είναι Πασό. Γιατί ήταν ούτε προέρχεται ο από τον Πασό. Τώρα μην μας τρελάνετε. Ήταν δεξιός ο κύριος Καψής. Ήταν Πασό. Άλλο κόμμα ήταν. Στέλεχος του Πασό. Τι ήταν ο κύριος Καψής. Του Πουέμολου, επαναστατική αριστερά. Αλλά δεν αρνείται κανείς ότι υπάρχουν τέτοιου είδους προβλήματα. Αλλά το ποσοστό που πήραμε μας δίνει τη δυνατότητα να τα αντιμετωπίσουμε από πολύ καλύτερη βάση. Αυτό είναι για μας. Και σας δίνει τη δυνατότητα να έχετε την πρωτοβουλία στη συζήτηση για την κεντροαριστερά. Και κύριε Χατζηνικολάου, για να κλείσω. Και σας δίνει την δυνατότητα να κάνετε μνημόσυνο του Πασόκ από όσο όχι καθόλου. Έχει γίνει αυτό από καιρό. Τα καλά σας λόγια. Τώρα έχει φέρει τα κόλλημα έξω. Τώρα για να τελειώσω και να πάρει το λόγο κάποιος άλλος συνομιλητής. Τώρα θα απευθύνουμε προσκλητήριο, κάλεσμα. Θα δούμε αν θα ανταποκριθεί. Ούτε στις βουλευτικές εκλογές θα υπάρχει πρέπει, κύριε Λοβέρδο. Πρέπει να σας διακόψω. Μάρα μου, συγγνώμη, με ειδοποιούν ότι ο Πέτρος Μποτσαράκος από τα γραφεία της Νέας Δημοκρατίας έχει να μας πει πολύ ενδιαφέρουσες πληροφορίες. Πέτρο, σε ακούμε. Καταρχήν να σας πω ότι αναμένεται ο Πρωθυπουργός με την πρώτη εκτίμηση εκλογικού αποτελέσματος να κάνει και δηλώσεις επισημαίνοντας ότι δεν αναμένονται προώρες εκλογές. Δεν θα υπάρξουν δηλαδή. Συνεχίζει η κυβέρνηση με στόχο την επίσπευση της ανάπτυξης και της βελτίωσης της οικονομίας. Συνομιλητές του Πρωθυπουργού Νίκο, κυρίες και κύριοι, μας έλεγαν πριν από λίγο ότι όλη αυτή η φασαρία περί δημοψηφίσματος και ανατροπής της κυβέρνησης έγινε για να έχει ο ΣΥΡΙΖΑ σκάρτη μία μονάδα παραπάνω ποσοστό από ό,τι πήρε στις εθνικές εκλογές. Και επιπλέον γίνεται και μια επισήμανση για τους ευρωβουλευτές που θα εκλέξει ο ΣΥΡΙΖΑ. Επισημαίνουν δηλαδή ότι θα πρέπει να στηρίξουν τις εθνικές θέσεις και όχι να μείνουν στη συμμαχία των αριστερών κομμάτων που είναι μια μειοψηφία στην Ευρωβουλή και δεν μπορεί να προσφέρει στα εθνικά θέματα. Να ευχαριστήσω τον Πέτρο Μποτσαράκο. Θέλω να πάω. Μια φράση. Πείτε την. Ναι. Εμείς με αυτό που κάναμε, δώσαμε χώρο σε αυτόν που διστάζει να μας πλησιάσει. Φάνηκε από το αποτέλεσμα ότι αυτό εγκρίθηκε και ο πολίτης έτσι το κατάλαβε. Θα απευθύνουμε προσκλητήριο σε όλες τις δυνάμεις κεντροαριστεράς και στο μέτρο που κάποιοι ανταποκριθούν. Έχει νόημα πια η συνέχιση της Ηλιάς. Και τρίτον, υπήρξε και μία λάσπη ότι έγινε η Ηλιά για να αποκτήσει δικό της φορολογικό μητρό και να κρύψει τα χρέη του Πασόκ. Επιστρέφουμε τη λάσπη αυτή. Έγινε και συζήτηση από το ΣΥΡΙΖΑ στη Βουλή. Του επιστρέφουμε τα επιχειρήματα. Ουδέποτε έγινε κάτι τέτοιο και τα νομικά είναι τόσο επαρκή που επιτρέπουν και στον πιο αδαή να τα επαληθεύσει. Τώρα, εγώ θέλω. Θα βγει δηλαδή το πόρισμα για τα οικονομικά του Πασόκ από το σιρτάρι. Εγώ σας είπα για το αφημί
και όλη τώρα αυτή την περιπέτεια δύσκολα, με πρωτοβουλία του ΣΥΡΙΖΑ. Σας απίτησα με τον πιο σαφή τρόπο. Όχι άλλο σας όλα αυτά είναι... Σας ρώτησε άλλαξε θέμα, άλλο. Δεν θα μπω εγώ στο θέμα. Γιατί δεν θα μπείτε? Γιατί μου κάνει μια ερώτηση που δεν με αφορά. Τις ξεκαθαρίζω... Πασόκ, λέτε, όχι, τις ξεκαθαρίζω της κυρίας Ζαχαρέα σε όλους τους τόνους. Ότι τα χρέη είναι χρέη. Αφορά το λαό. Η κατάσταση αυτή δεν ξεπερνιέται με τέτοιου είδους χειρισμούς και κανένας δεν έχει διάθεση να κοροϊδέψει ούτε τον με το λαό, χειρισμό όμως ούτε να για ένα ευρώ, κυρία Ζαχαρέα. Θέλω ούτε να πάω στη κυρία Ράζου και να ζητήσω ένα δικό της σχόλιο για το αποτέλεσμα. Κυρία Ράζου. Ναι, κοιτάξτε το. Μάλλον για το exit poll αποτέλεσμα δεν έχουμε. Ναι. Σε ό,τι αφορά το συνολικό αποτέλεσμα, σε ό,τι αφορά το αποτέλεσμα του ΚΚΕ. Και για τα θα διαμορφωθεί. Όσο περνάει ο χρόνος θα είμαστε πιο ασφαλείς. Αν αποτυπωθούν αυτές οι τάσεις που δείχνουν τα exit poll, φαίνεται ότι εδώ οδηγήθηκε ο κόσμος στην κάλπη κάτω από ισχυρά διλήμματα τα οποία έθεσαν και τα δύο κόμματα που πρωταγωνιστούν στο πολιτικό σκηνικό και η Νέα Δημοκρατία και ο ΣΥΡΙΖΑ. Το ένα κόμμα, τα κόμματα τα κυβερνητικά, κατά τη γνώμη μας, με ένα καθαρά εκβιαστικό τρόπο σε σχέση με τα ζητήματα της σταθερότητας, πόσο μπροστά μπορούμε να πάμε, αν υπάρχει φως στο βάθος του τούνελ και περνάμε στην ανάκαμψη κτλ. Υπήρξε σκληρό ροκ προεκλογικά. Ναι. Το αναπτυξιακό σχέδιο που παρουσίασε ο Πρωθυπουργός πριν μερικές μέρες δεν αφορούσε το λαό, αν δεν είναι της ώρας να το συζητήσουμε αναλυτικά, αλλά βασικά αφορούσε ένα αναπτυξιακό σχέδιο για να περάσει σε νέα κερδοφορία η επιχειρηματική όμιλη στη χώρα μας. Ο ΣΥΡΙΖΑ, κατά τη γνώμη μας, έκανε ένα μεγάλο εμπόριο ελπίδας, κάνοντας πρωταθλητισμό με την κυβέρνηση για το ποιος θα τάξει τα ελάχιστα στο λαό. Αυτό, κατά τη γνώμη μας, είναι πολύ σοβαρό και πολύ πώς να το πω, σημαντικό. Συγγνώμη για να το κρίνουμε. Συγγνώμη που σας διακόπτω, αλλά έχει εδώ να μας πει νεότερα ο κύριος Μαύρος για την περιφέρεια της Αττικής. Φαίνεται ότι η κυρία Δούρου προηγείται με 51,5% περίπου. Μάλιστα. Αυτό το ζήτημα λοιπόν των ελάχιστων εξαγγελιών ένθεν και ένθεν, είτε από την κυβέρνηση είτε από το ΣΥΡΙΖΑ, οδήγησε τον κόσμο σε αυτό που λέμε ένα χαμηλό πύχη μπροστά στην κάλπη. Από αυτή την πλευρά, το πώς διαμορφώθηκε, πώς θα διαμορφωθεί μέχρι τέλους το εκλογικό αποτέλεσμα του ΚΚΕ, που φαίνεται ότι έχει μια ανωδική τάση, το θεωρούμε ένα θετικό και ελπιδοφόρο για τη συνέχεια. Γιατί βλέπετε και εδώ, αν μπορώ να σχολιάσω και από το τραπέζι, ας πούμε, ότι πραγματικά φαίνονται ότι από το αποτέλεσμα των εκλογών θα προκύψουν διεργασίες, είτε στη λεγόμενη κεντροαριστερά, με βάση το ποσοστό που θα καταγράψει σήμερα η Ελιά, είτε στα κόμματα που εμφανίστηκαν όπως το Ποτάμι και την πορεία τους από εδώ και πέρα, που έδειξε ότι δεν είχαν και πάρα πολύ ορμητική ροή σε αυτή τη φάση και μια σειρά άλλα ζητήματα. Καταλαβαίνετε ότι λοιπόν σε αυτή την κατεύθυνση, σε ό,τι αφορά το κόμμα μας, θα επιδιώξει την επόμενη μέρα, από αύριο να το πω έτσι σχηματικά, να καταθέσει αυτή τη δύναμη που του έδωσε ο λαός, ένα για να αποκαλύψει αυτούς τους αντιλαϊκούς σχεδιασμούς και δεύτερο για να οργανώσει την εργατική λαϊκή πάλι και αντιπολίτευση. Σας ευχαριστώ πολύ, κυρία Ράζου. Θέλω να πάω στην κυρία Αποστολοπούλου και να ρωτήσω, κυρία Αποστολοπούλου, αν το ποτάμι θα πάρει μέρος σε αυτές τις διεργασίες για τις οποίες μας μίλησαν ο κύριος Λοβέρδος και ο κύριος Καψής, δηλαδή τις διεργασίες για ένα ευρύτερο σχήμα της κεντροαριστεράς. Θα πρέπει καταρχήν να μπούμε σε αυτή τη συζήτηση, γιατί είναι πάρα πολύ νωρίς να ορίσουμε αυτές τις διεργασίες, ποιες είναι, σε τι κατατείνουν και ποιοι είναι οι όροι που θέτει ο καθένας. Γιατί το ποτάμι έχει ξεκαθαρίσει ότι για να μπορέσει να συνεργαστεί με άλλες δυνάμεις, θα πρέπει να συστοιχηθούν οι δυνάμεις αυτές στις αρχές του ποταμιού. Και αν μου επιτρέπετε, παρακολούθησα πολύ προσεκτικά τη συζήτηση σε αυτό το τραπέζι. Εγώ νομίζω ότι το περισσότερο ηχηρό μήνυμα αυτού του αποτελέσματος, όπως το έχουμε παρακολουθήσει μέχρι τώρα και με κάθε επιφύλαξη, είναι η τρομερή άνοδος της Χρυσής Αυγής. Και νομίζω ότι στα μηνύματα που άκουσα ότι έλαβε η κυβέρνηση, αυτό δεν αναφέρθηκε. Και είναι το πιο ηχηρό. Ακούσαμε... Σας διακόπτω για δευτερόλεπτα, ναι. Θα σας δώσω πάλι το λόγο. Έχουμε πανηγυρισμούς στο εκλογικό κέντρο του κυρίου Μόραλη, στο Πειραιά. Πάμε, δώστε μας ολόκληρη την εικόνα. Βλέπουμε τις εικόνες. Χαμός γίνεται, καπνογόνα, ναι. Βλέπουμε χειροκροτήματα, φωνές, συνθήματα. Μάλλον έφτασε ο κύριος Μόραλης εκεί. Παναγιώτη. Δεν έχει φτάσει ο κύριος Μόραλης, αλλά υπάρχει πάρα πολλοί κόσμος πλέον εδώ.
Αντιλαμβάνεστε ότι οι πανηγυρισμοί είναι έξαλλοι πλέον εδώ. Πάρα πολλοί κόσμος με καπνογόνα, σημαίες, επεφημίες και συνθήματα για την διαφαινόμενη νίκη του κυρίου Μόραλη για τον Δήμο του Πειραιά. Μάλιστα. Να σας πω ότι προηγουμένως το απόγευμα ήρθε εδώ και ο κύριος Μαρινάκης. Σε λίγη ώρα αναμένεται να έρθει και ο κύριος Μόραλης και ο κύριος Μαρινάκης. Να ρωτήσω αν έχουμε κάποια εικόνα για την διαφορά των ποσοστών ανάμεσα στον κύριο Μόραλη και στον κύριο Μιχαλολιάκο. 56,9 ο κύριος Μόραλης. Μέχρι στιγμής. Μάλιστα. Να καλωσορίσω και την κυρία Λιάνα Κανέλη. Καλωσορίσατε, κυρία Κανέλη. Καλησπέρα, καλώς. Κύριε Κεντίκογλου, θέλω να μείνετε για ένα λεπτό, γιατί έχω ένα καλό ερώτημα για σας. Ολοκληρώστε, παρακαλώ. Ναι. Εγώ ήθελα να αναφέρω ότι άκουσα το ΣΥΡΙΖΑ να λέει ότι είμαστε περήφανοι γιατί υπήρξαμε ένα ανάχωμα. Ειλικρινά δεν κατάλαβα καθόλου αυτού του είδους τη δήλωση. Άκουσα τον κύριο. Το εξήγησε ο κύριος Τσακαλώτος. Ναι, είπε ότι, είπε ότι με τα διλήμματα που έθεσε. Βοήθησε στο να εκτονωθεί προς δημοκρατική κατεύθυνση και ο κόσμος. Και πολιτική. Και πολιτική. Από 8 πήρε 16. Η δική μου, η δική μου η θέση. Και 20 όμως. Και, και 35 μπορεί να πάει. Τι παραπεί. Πώς πήγε και στη Γερμανία. Επιτρέπτε μου, η δική μου η θέση και η αντικειμενική πιστεύω ανάγνωση είναι ότι τα διλήμματα καλλιέργησαν περισσότερο το φόβο. Και ο φόβος σε αντιδημοκρατικές δυνάμεις οδηγεί, όχι σε δημοκρατικές δυνάμεις. Ασχοληθήκαμε με όλες τις επικοινωνιακές πολιτικές στα κανάλια αυτή την εποχή. Ξεχάσαμε ποιο είναι το σημαντικό και αυτό αύξησε την οργή του κόσμου και δεν τον αφήσαμε και να σκεφτεί. Εγώ νομίζω ότι αυτό ήταν το πιο σημαντικό πράγμα και θα έπρεπε στο πολιτικό μας σύστημα αυτό το μήνυμα να το αναγνώσει 2 και 3 φορές, γιατί φαίνεται ότι με την πρώτη ανάγνωση δεν το καταλαβαίνει. Καλωσορίζω και τον κύριο Κωστή Χατζηδάκη, τον Υπουργό Ανάπτυξης. Καλωσορίσατε. Κύριε Κεντίκογλου, πείτε μου κάτι. Είναι ερώτημα που μου στέλνουν φίλοι από το Twitter. Μου λένε, ρώτησε τον εκπρόσωπο. Η απειλή εντός εισαγωγικών του ΣΥΡΙΖΑ που κερδίζει τις ευρωεκλογές είναι καλό διαπραγματευτικό χαρτί στη διαπραγμάτευση με τους εταίρους μας για το χρέος την επόμενη περίοδο. Όποιος το πιστεύει αυτό δεν έχει ιδέα από ευρωπαϊκές διαπραγματεύσεις. Δεν βοηθάνε οι απειλές. Ειλικρινά, θα ήταν η χειρότερη δυνατή βοήθεια. Σας ζητώ συγγνώμη, έχουμε δηλώσεις από το Διευθύνοντα Σύμβουλο της Singular. Για να τις ακούσουμε. Η διαφορά μεταξύ πρώτου και δεύτερου είναι περίπου 2,7 μονάδες. Η εκτίμησή μας μιλάει για μια διαφορά γύρω στις 4 μονάδες, συν πλην μία μονάδα. Συγκεκριμένα, βλέπουμε τον ΣΥΡΙΖΑ 26,7 μονάδες και την 26,7 και τη Νέα Δημοκρατία 22,8. Θυμηθείτε το συν πλην 1. Τα υπόλοιπα αποτελέσματα θα εμφανιστούν άμεσα στις οθόνες σας. Ευχαριστούμε. Καλή συνέχεια. Ακούσαμε το Διευθύνοντα Σύμβουλο της Singular. Να διαβάσουμε ήδη και τα άλλα. Χρυσή Αυγή 9,3, Ελιά 8,1, Ποτάμι 6,7, Κομμουνιστικό Κόμμα 6 και Ανεξάρτητοι Έλληνες 3,4. Αυτή είναι η πρόβλεψη λοιπόν. Είναι πρόβλεψη για διαφορά 3,9 από ό,τι βλέπω εδώ. Πλησιάζει το 4. Μας είχε προειδεάσει ο κύριος Μαύρος ήδη ότι ανοίγει από το 3 στο 3,5. Ακριβώς. Φαίνεται ότι η τάση αυτή συνεχίστηκε. Έτσι. Και από ό,τι κατάλαβα, το συν πλην 1 που μας είπε τώρα ο Διευθύνων Σύμβουλος της Singular σημαίνει ότι μπορεί να είμαστε και λίγο πιο κάτω ή λίγο πιο πάνω. Φαίνεται, κρατάει μια πισινή. Ναι. Πάντως είναι άλλο το 3 και άλλο το 4. Και το 5 είναι άλλο. Το 5 είναι παράλληλο. Κατάλαβες, πάμε για εκλογές δηλαδή. Δεν ξέρω. Άμα βγει 5, εσύ το λες αυτό. Εγώ έτσι αλλά δεν θα τις προκηρύξεις εσύ. Εγώ τι να πω, γιατί δεν ξέρω. Κύριε τι λέτε. Όχι, αλλά επιστρέφουμε σε αυτό που είχε πει ο κύριο Γκλέτσο. Εκλογών για το πρώτο κόμμα, δεν νομίζω ότι κάτι τέτοιο στοιχειοθετείται. Και σας λέω να συνεκτιμήσουμε και το όλο αποτέλεσμα. Είναι και εκλογές. Αλλά αυτό θα συνεκτιμήσετε και αυτό που είχε πει ο κύριος Μαύρος νωρίτερα, ότι φαίνεται να έχει προβάδισμα και στη μεγαλύτερη περιφέρεια. Συγγνώμη, είχε πει ο κύριος Τσίπρας. Συγγνώμη. Ένα λεπτό να δούμε και τα υπόλοιπα κόμματα, σας παρακαλώ. Για να έχουμε μια εικόνα. Βλέπουμε λοιπόν, πάλι. Ανεξάρτητοι Έλληνες 3,4, Λαός 2,8. Είναι αυτό που είπαμε για το Έλληνες Ευρωπαίοι Πολίτες 1,4. Αυτό είναι ο κύριος Χατζημαρκάκης. Ναι. Δημοκρατική Αριστερά 1,3. Ακόμα πιο κάτω δηλαδή. Ναι. Ένωση για την Πατρίδα και το Λαό 1. Κόμμα Ελλήνων Κυνηγών 1. Γέφυρες Δημιουργία Δράση 1. Οικολόγοι Πειρατές 0,9. Και ο Ανταρσία είναι στο 0,7 βλέπω. Παναθηναϊκό Κίνημα 0,7. Μάλιστα. Πήραμε μια καλή εικόνα. Να καλωσορίσω τον κύριο Κατρούγκαλο, τον υποψήφιο ευρωβουλευτή του ΣΥΡΙΖΑ. Καλωσορίσατε. Και θα πάω τώρα στην
επικεφαλής της νεολαίας των ανεξαρτήτων Ελλήνων, την κυρία Παπαδοπούλου, για ένα πρώτο σχόλιο της. Πώς σας φάνηκε το αποτέλεσμα? Το περιμένατε? Το αποτέλεσμα δεν το έχουμε δει ακόμα. Το έχουμε δει. Έχουμε εκτίμηση αποτελέσματος από τη Singular. Λοιπόν, εγώ γενικότερα... Αυτή η εκτίμηση είναι με βάση πραγματικά αποτελέσματα. Με βάση πραγματικά αποτελέσματα, ναι, από τα λεγόμενα SRTs. Ναι. Ωραία. Να σας πω ότι εμείς πραγματοποιήσαμε έναν πραγματικά... Και σας δείχνει στο 3,4, δηλαδή κάτω από το μισό της προηγούμενης δύναμής σας. Θα κρατήσω επιφυλάξεις, αν μου επιτρέπετε, αυτό που θέλω. Όχι, να... Όχι, μην κρατάτε. Δεν είναι exit poll, το ξαναλέω για να το καταλάβουμε. Είναι αυτό. Είναι εκτίμηση του αποτελέσματος με βάση τα μέχρι τώρα αποτελέσματα. Μέχρι τώρα που είναι πραγματικά αυτά. Είναι, είναι πραγματικά. Είναι υπόθεση, δηλαδή. Δεν είναι exit poll. Όχι, ούτε είναι ενσωμάτωση SRT με exit poll. Είναι σκέτα αποτελέσματα. Είναι το exit poll έδωσε 26-5-23. Λοιπόν, ευχαριστώ πάρα πολύ που μου δίνετε το λόγο, μου δίνετε και την ευκαιρία. Σας τον δίνω, να... αλλά σας τον δίνω επί πραγματικού αποτελέσματος και θέλω πραγματικό σχόλιο. Ναι, και όχι υπεκφυγή του τύπου θα περιμένω στις 2 το πρωί. Όχι, θα σας πω πραγματικά 5 πράγματα, αν με αφήσετε, και θα δούμε και τα αποτελέσματα τα τελικά. Θα σας αφήσω οπωσδήποτε. Εκπροσωπώντας την νεολαία στο Ευρωψηφοδέλτιο των Ανεξαρτήτων Ελλήνων, είχα την ευκαιρία μαζί με τους υπόλοιπους συνυποψηφίους μου να γυρίσουμε σχεδόν όλη την Ελλάδα κατά το δυνατόν, με τεράστια προβλήματα και οικονομικά, αλλά και με πολύ μεγάλη προπαγάνδα η οποία ασκήθηκε. Και το κίνημά μας, θα πρέπει να ξέρετε, ότι καταπολεμήθηκε όσο κανένα άλλο. Καταπολεμήθηκε, όπως θέλετε πείτε το. Αλλά όπως και να έχει, προσπάθησε να γίνει μια προσπάθεια, έγινε μια προσπάθεια να μας εξαφανίσουν. Εμείς τι είδαμε βγαίνοντας στον κόσμο, γιατί εμείς πήγαμε πόρτα-πόρτα, μαγαζί-μαγαζί, καφετέρια-καφετέρια. Είδαμε ότι μπορούμε να κυκλοφορούμε ελεύθεροι χωρίς να χρειαζόμαστε 5 δημιουργία στον μάτι να μας προστατεύουν. Είδαμε ότι ο κόσμος είναι πραγματικά απελπισμένος, εξαγριωμένος και ψάχνει μια διέξοδο με αυτές τις πολιτικές οι οποίες έχουν ακολουθηθεί. Τι πήγε στραβά, κυρία Παπαδοπούλου, γιατί έπεσαν τα ποσοστά σας? Λοιπόν, το μεγαλύτερο ποσοστό του κόσμου που δεν ψηφίζει στις ευρωεκλογές, ναι, είναι άνθρωποι οι οποίοι αντιμετωπίζουν οικονομικά προβλήματα και δεν μπορούν να πάνε ούτε καν, μπορούν να διανοηθούν ότι θα μπουν σε μια εκλογική διαδικασία, ακόμα και να ψηφίσουν, όταν από το πρωί μέχρι το βράδυ δουλεύουν, μπας και καταφέρουν να επιβιώσουν. Το άλλο κομμάτι έχει να κάνει με το ότι πολλοί κόσμοι. Ο κύριος Μαύρος μας είπε ότι η συμμετοχή είναι περίπου όση και στις βουλευτικές. Δηλαδή δεν είναι ότι αυτή τη φορά πήγαν πολύ. Ήταν μεγάλη στις βουλευτικές η συμμετοχή όμως. Ήταν 62%. Δεν θεωρείτε αυτό ιδιαίτερα χαμηλό ποσοστό να μην πηγαίνει ο κόσμος να ψηφίσει? Και δεν είναι πολύ διαφορετικό. Έχουμε δει και μεγαλύτερα ποσοστά λοιπόν, αποχής. Όταν έχουν εδώ και χρόνια κάνει τις ευρωεκλογές δεύτερης κατηγορίας εκλογική διαδικασία και κακώς, γιατί στην Ευρωπαϊκή Ένωση λαμβάνονται αποφάσεις που μας επηρεάζουν όλους και όλα τα κράτη-μέλη, θα έπρεπε να μην κάθε ένας που εκπροσωπεί τον ελληνικό λαό εκεί να επιστρέφει και να ενημερώνει και τον κόσμο για το τι ακριβώς συμβαίνει εκεί. Αυτό δεν έχει γίνει. Σήμερα λένε ότι έγινε μια χαλαρή ψήφος. Θα δούμε και τα οριστικά αποτελέσματα. Εμείς καλέσαμε από την πρώτη στιγμή τον ελληνικό λαό να δώσει ένα μήνυμα ότι η συγκυβέρνηση και η πολιτική της δεν μπορεί να φέρει ούτε την ανάπτυξη, ούτε θέσεις εργασίας, ούτε θα μπορέσει να ξεπεράσει η πατρίδα μας αυτό το ισχυρό σοκ που οι Έλληνες πολίτες έχουν δεχθεί. Κυρία Παπαδοπούλου, θα με συγχωρήσετε, θα σας διακόψω τώρα. Έχετε μείνει στον προεκλογικό λόγο. Και εδώ πάμε... έχουμε εκλογικά αποτελέσματα. Σωστά. Ωραία. Δεν μου λέτε κάτι για το ότι πέσατε στη μισή δύναμη. Ωραία. Τι καταλαβαίνετε ότι έφταιξε γι' αυτό? Έφταιξε πρώτον... Είστε νέος άνθρωπος. Ακριβώς. Και δεν είμαι και πολιτικός. Ο λόγος που σας διακόπτω συνεχώς είναι διότι είστε νέος άνθρωπος, είστε συμπαθέστατοι. Θα προτιμούσα να ακούσω ένα πιο ανθρώπινο λόγο. Ωραία. Θα σας πω το εξής, ότι όταν στην τηλεόραση, από το πρωί μέχρι το βράδυ, εκπροσωπούνται οι πολιτικοί χώροι διάφοροι, ακόμα και το ποτάμι υπερπροβλήθηκε. Βέβαια. Λέτε. Και πάμε στον κόσμο, στο καφενείο και τους μιλάμε ως ανεξάρτητοι Έλληνες. Μας λέγανε, πού είσαστε εσείς? Δεν σας βλέπουμε πουθενά. Εκχάθηκε ο πρόεδρός σας, δεν εμφανίζεστε, δεν ασχολείστε. Δεν είναι ότι δεν ασχολούμαστε. Είναι ότι δεν ακούγεται η φωνή μας. Είναι ότι ο κόσμος δεν παρακολουθεί τη Βουλή των Ελλήνων, παρακολουθεί. Υπήρξε, άλλα λέτε, ένας μηντιακός αποκλεισμός. Από ορισμένους χώρους βεβαίως. Εσείς γνωρίζετε και τις αποφάσεις του ραδιοτηλεοπτικού, πόσες φορές εμπεριείχαν τη λέξη ανεξάρτητοι Έλληνες μέσα. Και βλέπετε και όλη αυτή την πόλωση που έχει δημιουργηθεί και ο κόσμος ακόμα ψηφίζει με βάση το ότι θα ψηφίσω αυτό το κομμάτι γιατί θέλω να φύγουν αυτοί της κυβέρνησης. Σας ευχαριστώ, κυρία Παπαδοπούλου. Τώρα θέλω μία ερώτηση στον κύριο Κατρούγκαλο. Περιμένεις.
Επειδή έδωσε σειρά. Θα πάρω. Χαρτάκι, έχει δει σε μια διαθέμιση που παίρνουν χαρτάκι για το διαδίκτυο. Το πάρε χαρτάκι για ερώτηση. Δε πόσοι είμαστε εδώ. Εσύ τα διακόπτει όλο αυτό. Καλησπέριζω την κυρία Σπυράκη. Σας ευχαριστώ. Καλώς ορίσατε. Και θα πάω στον κύριο Γιάννη Κακουλίδη, ο οποίος με βάση το χαρτάκι που είπα πριν έχει σειρά τώρα. Ελάτε, κύριε Κακουλίδη. Το κόμμα σας υπέστη ήττα σήμερα. Κοιτάξτε, κύριε Χατζηνικόλαο. Όπως και να το κοιτάξω. Όχι, δεν ξέρω γιατί έχω τη διάθεση. Είναι ήττα. Δεν ξέρω γιατί έχω τη διάθεση να ανατρέξω στον ΑΤΙΚ. Δηλαδή... Ο οποίος έλεγε: έχετε δίκιο, ας αλλάξουμε ομιλία. Ας πούμε κάτι σχετικό με τον καιρό. Θα το προτιμούσα. Είναι γεγονός ότι η καταγραφή αποτελεσμάτων πια. Δεν θα με κάνει να χορέψω τσάμικο. Καταρχήν, με συγχωρείτε, είπατε αποτελεσμάτων. Κύριε Μαύρο, έχουμε κανένα συγκεντρωτικό αποτέλεσμα επικράτειας ευρωεκλογές? Γιατί καλή εκτίμηση, αλλά εγώ θέλω να δω και κανένα συγκεντρωτικό. Να το δούμε, αλλά νομίζω ότι τα SRT δεν θα βγαίνει η σύγκουλα. Γιατί έχει σπάσει το κινητό μου από μηνύματα ότι δεν δίνουν συγκεντρωτικά. Δεν είχαμε μετά τις 10. Συνεχίζει το δούμε. Δώσε μας συγκεντρωτικό. Μπράβο. Αυτό είναι στο 15,2. Ενσωμάτωση ΣΥΡΙΖΑ 26,3. Αυτό είναι μεγάλο συγκεντρωτικό. Νέα Δημοκρατία 23,2. Χρυσή Αυγή 9,5. Ελιά 8,1. Ποτάμι 6,6. Κομμουνιστικό Κόμμα 5,9. Ανεξάρτητοι Έλληνες 3,4. Πάμε και παρακάτω. Λάος 2,8. Έλληνες Ευρωπαίοι Πολίτες 1,4. Δημάρ 1,3. Ένωση για την Πατρίδα και το Λαό 1,1 κτλ. Ναι, κύριε Κακουλίδη. Από σήμερα το βράδυ, αργά, όταν τελειώσει και η περιήγησή μας στα μέσα μαζικής ενημέρωσης... Σας ζητώ συγγνώμη, αλλά έρχονται ειδήσεις διαρκώς. Αυτή δεν είναι καλή είδηση. Κάποιοι έριξαν απορρυπαντικό στο Συντριβάνι στην πλατεία Συντάγματος. Και έχει γεμίσει αφρούς. Λοιπόν, μη γελάμε. Αφρίζει και αυτός από τα αποτέλεσμα. Αφρίζει. Δείτε, παρακαλώ, δείτε την εικόνα από την πλατεία Συντάγματος από το Συντριβάνι. Εγώ δεν μπορώ τώρα να πω δημόσια δεν είναι ωραίο αυτό. Αυτό που νομίζω, γιατί θα με πάρει το ραδιοτηλεοπτικό. Πείτε το, κυρία Κανέλη, το κόμμα του Μαλάκα. Είναι αυτό. Το κόμμα του Μαλάκα τα κάνει αυτά. Ποιος είναι αυτός? Όποιος και να είναι ηλίθιος. Με συγχωρείτε δηλαδή. Ναι. Δεν έχω άλλη λέξη. Στην Ελλάδα λυπάμαι, έτσι μιλάτε. Όλοι σας. Και εσύ. Απλώς δεν μπορεί να το πούμε εύκολα δημόσια. Αλλά αυτό το πράγμα τώρα τι είναι? Είναι πανηγυρισμός. Είναι πλένουμε τη βρώμα μας. Είναι αυτοί οι οποίοι αποφάσισαν να κάνουν αντιποίηση επαγγέλματος στις απλήρωτες καθαρίστριες. Λέω τώρα ένα παράδειγμα. Βρίζει από οργή. Είναι ενθουσιασμένοι που το έχουν κάνει. Ξέρετε κάτι, συνήθως όταν υπάρχει αφρός οργής, λέγεται λύσα. Σωστό. Λύσα. Και είναι σε σάλια που δεν είναι υγιή και χρειάζεσαι αμέσως ορό. Λοιπόν, η διαχείριση νίκης και η διαχείριση ήττας είναι δείγμα πολιτισμού και ήθους. Ένα το κρατούμενο. Δεύτερον, να διαχειριστώ τώρα εγώ το θέμα. Πρακτικά, το αποτέλεσμα της κάλπης είναι ζήτημα, λοιπόν, παιδεία. Ναι, ας πούμε ότι δώσαμε και μία ατάκα απόψε για να σε διευκολύνω από τον ΑΤΙΚ. Εδώ νομίζω ότι γεφυρώσαμε τις αποστάσεις. Ελάτε, κύριε Κακουλίδη, και μετά η κυρία Κανέλη. Θα αγαπώ τον λόγο σου και εσένα και το γνωρίζεις. Λοιπόν, έλεγα ότι από σήμερα κιόλας το βράδυ θα πρέπει να συνέλθουμε ως όργανα να συζητήσουμε και βεβαίως να σκεφτούμε τι είναι αυτό που πραγματικά οδήγησε στα συγκεκριμένα αποτελέσματα. Σκέφτομαι ότι η διχαστική εικόνα που είχε αναπτυχθεί στην κοινωνία, στα μάτια της κοινωνίας, από τα τεκτενόμενα στη δημοκρατική αριστερά, είχε τα αποτελέσματά της, αλλά δεν είναι μόνο ενδεχομένως αυτά. Εκείνο που με παρηγορεί είναι το γεγονός ότι εδώ έχουμε να κάνουμε με αποτελέσματα ευρωεκλογών και ότι ενδεχομένως, και το ελπίζω, υπάρχει ο χρόνος της ανάταξης μέχρι τις εθνικές εκλογές. Παρακαλώ. Θα φύγει ο κύριος Κουβέλης. Γιατί να φύγει? Ο Φώτης ο Κουβέλης εξελέγει πριν από 3 μήνες πρόεδρος του κόμματος από το συνέδριο. Ναι, αλλά πριν από 3 μήνες δεν ήξερε κανείς ότι θα φτάνατε στο 84%.
πριν από τρεις μήνες. Δεν το ήξερε κανείς αυτό. Η όποια ευθύνη. Τριγμή, κύριε Κακουλή, παρακαλώ, κύριε Χατζή. Λέω, δεν θα υπάρξουν εσωκομματικοί τριγμοί με την έννοια των ενστάσεων για την πολιτική που ασκήθηκε. Το είπα μόνος μου. Μόνο που στη δημοκρατική αριστερά λειτουργούμε συλλογικότερα από ό,τι φανταζόμαστε. Έχουμε όλοι οι της ηγεσίας την ευθύνη μας για αυτό το αποτέλεσμα. Θα κουβεντιάσουμε, θα μαζευτούμε και πάνω απ' όλα θα προχωρήσουμε σε προτάσεις και πρωτοβουλίες τέτοιες. Εδώ ήταν να πέφτουν προτάσεις για ενιαία κεντροαριστερά και με τον κύριο Λοβέρδο, με τον κύριο Λοβέρδο έχουμε συζητήσει και στο παρελθόν. Και ο κύριος Λοβέρδος απεχώρησε από τις συζητήσεις. Θα εξετάσουμε όλες τις προτάσεις μέσα στα πλαίσια των πρωτοβουλειών που έχουμε δεσμευτεί ότι αναλαμβάνουμε για την ανασυγκρότηση του χώρου του δημοκρατικού σοσιαλισμού. Σας ευχαριστώ, κύριε Κακουλίδη. Να πω ότι έχουμε και τον κύριο Ζώη μαζί μας, τον αντιπρόεδρο της Ένωσης για την Πατρίδα και το Λαό. Και έχουμε και την πλειοψηφία της Δημάρ σε αυτό το τραπέζι. Είμαστε δύο. Καλωσορίζω και τον κύριο Μαρκάτο, που ήταν υποψήφιος ευρωβουλευτής με τους ανεξάρτητους Έλληνες. Καλωσορίζω τον κύριο Μαχαίρα, τον εκπρόσωπο τύπου της Δημάρ. Τον συνάδελφό μου, τον Αντώνη Δελατόλα, εκδότη και διευθυντή του Ποντικιού. Την κυρία Σπυράκη, καλωσορίσατε κυρία Σπυράκη. Τον κύριο Γιατρό Μανολάκη από το Ποτάμι, καλωσορίσατε. Την κυρία Σιλβάνα Ράπτη από την Ελιά και το Πασόκ. Εσείς το λέτε και το Πασόκ, άλλοι δεν το λένε το και το Πασόκ. Εγώ το λέω πάντα. Μου λένε ότι τώρα φτάνει ο κύριος Βενιζέλος στα γραφεία του Πασόκ. Να τα δούμε τα πλάνα αυτά και μετά να πάμε στην κυρία Κανέλη για το πολιτικό της σχόλιο. Βλέπουμε, να λοιπόν, ρωτήσω εγώ εντωμεταξύ αν έχουμε κάτι από το Δήμο της Αθήνας, γιατί έχουμε ώρα να το κουβεντιάσουμε. Δεν ξέρω αν ο κύριος Μαύρος έχει κάτι για το πώς εξελίσσεται η μάχη Καμίνης Σακελαρίου. Περίπου ο κύριος Καμίνης μπροστά, σηκώθηκε και μίλησε με τη Singular προηγουμένως, είναι στο 52% περίπου ο κύριος Καμίνης μπροστά, αλλά με γύρω στο 12% ενσωμάτωση, που σημαίνει ότι έχουμε δρόμο ακόμα. Κυρία Κανέλη, έρχομαι σε εσάς. Οριστικά φαντάζομαι ότι θα ξεκαθαρίσει γύρω στις 3-3.30 το πρωί. Είναι μια νύχτα που μοιάζει. Φαίνεται ότι ξεκαθαρίζει. Όχι, όχι, όχι. Όχι, δεν μιλάω για το γενικό. Μιλάω για το γενικό. Ναι. Για το Δήμο. Στο Δήμο αναφερόμουν. Και εκεί φαίνεται. Εκεί μπορεί γύρω στα μεσάνυχτα, στην περιφέρεια μπορεί να κρατηθεί. Υπάρχει μια εικόνα όμως για την οποία κάποιος μπορεί να μιλάει πια με ασφάλεια. Με ασφάλεια. Ο μεγάλος κερδισμένος μοιάζει να είναι ο ΣΥΡΙΖΑ. Και όχι, μοιάζει, είναι. Για να είμαι και ακριβής. Είναι ο ΣΥΡΙΖΑ. Πρέπει να δει κάποιος αυτό τι συνεπάγεται. Ο δεύτερος παίκτης που μπαίνει στο παιχνίδι, έτσι όπως έχουν τα αποτελέσματα αυτή τη στιγμή, μπήκε ένας παίκτης τον οποίο δεν τον έχει υπολογίσει κανένας. Αν δεν βλέπω καλά και δεν κάνω λάθος, ο κύριος Καρατζαφέρης είναι παρακάτι στο 3. Είναι οριακά στο 3. Ναι, είναι 2,8. Δεν ήταν ο κύριος Καρατζαφέρης στη βάση του 12 για να καθίσουμε να συζητήσουμε. Ξαναμπήκε στο παιχνίδι. Ξαναμπήκε στο παιχνίδι. Πολιτικά λέμε τώρα. Η Χρυσή Αυγή έχει ανωδική τάση. Η Δημάρ υφίσταται μία νύχτα και μία απώλεια. Το ποτάμι χτυπάει το ταβάνι των προσδοκιών του. Α, λέτε κυρία Κανέλη ότι αυτό είναι το ταβάνι. Το ποτάμι. Το 6,5. Ναι, ο εμφανιστέν κόμμα. Σας παρακαλώ πάρα πολύ. Υπάρχουν ορισμένα πράγματα που δεν μπορείς να τα αφισβητήσεις, όπως το πρωτάθλημα στον Ολυμπιακό τα τελευταία 40 χρόνια. Επίσης, όχι, όχι, το ανοίγω με την εξής έννοια. Προσέξτε. Όσοι είναι Ολυμπιακοί, είναι Ολυμπιακοί. Οι υπόλοιποι το παίζουν αντιολυμπιακοί. Εγώ λοιπόν δεν θα το παίξω σήμερα αντιολυμπιακός. Βλέπω μπροστά μου την εικόνα και σε αυτήν αναφέρομαι. Καλά, είστε και γνωστοί Παναθηναϊκοί. Το Κομμουνιστικό Κόμμα. Όχι, εκεί υπάρχει μια έκπληξη, όπως υπάρχει και στο ποτάμι μια έκπληξη. Έτσι, ναι. Είναι καινούργιοι παίκτες που μπήκαν στο παιχνίδι με αυτή την έννοια. Ο ένας έχει 40 μέρες και ο άλλος 2 μήνες. Η Ελιά, βεβαίως, το άλλο του Πασόκ. Η Ελιά. Δεν την τελείωσα. Συγγνώμη για τον κατάλογο, δεν θα τους πάρω όλους. Πιστέψτε με, είναι 47. Θα μείνω σε αυτούς οι οποίοι εμφανίζονται στην κάρτα. Η Ελιά είναι η ολική επαναφορά του σκληρού πασοκικού πυρήνα. Αυτό είναι έκπληξη. Η Ανέλ υφίστανται. Υγιούς πασοκικού. Δεν θα αμφισβητήσω ότι. Ακούστε με, δεν θα αυτοπροσδιορίσω κανέναν. Αυτοπροσδιορισμό σημαίνει ο καθένας λέει για τον εαυτό του. Μένα ρωτήστε τη γνώμη μου. Το Κομμουνιστικό Κόμμα έχει σε σχέση με τα αποτελέσματα και όπως είχαμε κάνει και την εκτίμηση, γιατί δεν θα τα συγκρίνουμε με τις περιφερειακές και άλλες εκλογές. Δόξα τω Θεώ, ο Πελετίδης στην Πάτρα, δεν ξέρω τα υπόλοιπα, μοιάζει να κερδίζει εκεί δηλαδή που μας ένοιαζε και μας πόναγε γιατί είναι. Και εξαιρετική σημασία η Πάτρα αυτή καθ' αυτή με τα προβλήματα που έχει ως δεύτερο λιμάνι της χώρας.
Αυτός είναι ο χάρτης, συγγνώμη σας διακόπτω, με βάση τις εκλογικές περιφέρειες, κύριε Μαύρο. Ναι. Λοιπόν, το ΚΚΕ έχει μία σταθερότητα, συγκρατεί δυνάμεις σε εξαιρετικά πολιτικές συνθήκες και έχει και ένα τόξο προς τα πάνω. Είναι σε επίπεδο νομών, κυρία Ζαχαρέα, έτσι. Αν το δούμε στις περιφέρειες, ίσως είναι λίγο αλλιώς. Ναι, συγγνώμη. Αυτή τη στιγμή, λοιπόν, στην Ευρώπη διαμορφώνεται ένα σκηνικό το οποίο δείχνει περίπου 70%. Αυτές είναι οι περιφέρειες. Ναι. Αν αρχίσουμε και μιλάμε για αυτό που συμβαίνει στις ευρωεκλογές μέσα στην Ευρώπη, για την οποία υποτίθεται ότι όλοι κόφτονταν, αλλά στην πραγματικότητα τα διλήμματα που διατυπώθηκαν μόνο ευρωπαϊκά δεν ήταν. Τι διαμορφώνεται αυτή τη στιγμή στην Ευρώπη? Μια κατοστάρα έδρες στους μαύρους φασίστες. Μία οριακή διατήρηση. Μάλιστα διάβαζα κάπου, Ουλιάνα, πριν από λίγο, έδρες τώρα, ότι η Λεπέν ζητάει και παρέτηση της γαλλικής κυβέρνησης. Λοιπόν, εδώ μιλάμε για θα πάνε σε 100 έδρες από τις 751, πόσες είναι. Είναι πρώτο κόμμα η Λεπέν. 751 είναι. Είναι 751 οι έδρες. Στην Ευρώπη δεν μιλάμε. Γιατί λέω μας ενδιαφέρει η Ευρώπη αυτή τη στιγμή, θεωρητικά και πρακτικά? Από 1η-1η του 2014, είτε σας αρέσει είτε όχι, είτε ψηφίστηκε αυτό ή όχι, όλες οι χώρες της Ευρώπης μπαίνουν σε επιτήρηση. Πώς θα μπορούσε να αλλάξει αυτό? Θα μπορούσε να αλλάξει αν η Ευρώπη έκανε μια επαναστατική κίνηση. Αυτή τη στιγμή το 75% των ευρωπαϊκών δυνάμεων θέλουν διατήρηση του παρόντος status quo. Αριστερή Κομισιόν δεν έχει εμφανιστεί. Αριστερό ΝΑΤΟ δεν ξέρω να υπάρχει. Αριστερή κοινή πολιτική δεν ξέρω να υπάρχει. Με συγχωράτε δηλαδή. Και η δύναμη της αριστεράς στην Ευρώπη μοιάζει να είναι ελαφρά αυξημένη. Δεν ξέρω αν τις 50 έδρες, 52 πόσες είχε, 53, θα τις κάνει 60, 70, 55. Τι έχουμε? Ένα μαύρο φάντασμα να πλανάται πάνω από την Ευρώπη πιο απειλητικά απ' τα άλλα. Ένα το κρατούμενο. Στην Ελλάδα τι έχουμε? Μία συνέχιση. Άμα το καλοσκεφτείτε, ψηφίσαμε ακριβώς όπως αισθανόμαστε. Μετά από 2 χρόνια δηλαδή, τι έχει συμβεί? Κάτι ανάμεσα. Πάρ το μήνυμα, αλλά να είναι και σίγουρο. Να είναι και σίγουρα, λιγάκι. Ας πούμε, με ρωτάτε να κάνω ανάλυση. Πολιτική ανάλυση τώρα, εσωτερική, ποιος ψήφισε, τι ψήφισε, μετακινήσεις και τέτοια. Εμείς είμαστε σοβαροί, θα καθίσουμε κάτω, θα τα δούμε αναλυτικά, που πήγαμε, που δεν πήγαμε. Και εγώ μπορώ να καθίσω τώρα και να λέω. Σε 214 δήμους είχαμε πάνω από 10%. Στο κεντρικό θέμα. Στο κεντρικό. Ένα λεπτό, να σου κάνω την ερώτηση. Όχι, να το ολοκληρώσω. Μπορεί να ολοκληρώσω και να μην χρειαστεί η ερώτησή σου. Μα θα χρειαστεί, γιατί θέλω να μου πεις αν είναι νικητές. Αν κατέλαβαν τα θερινά ανάκτορα, αν τελείωσε. Όχι νικητές με την έννοια απόψε. Εάν δηλαδή αύριο θα πέσει κυβέρνηση. Αυτό θέλω να πεις. Να απαντήσω. Την εκτίμησή σου αυτή. Το αν θα. Νόμιζα ήταν για μένα αυτό. Το αν θα πέσει η κυβέρνηση ή όχι, δεν εξαρτιόταν φθής εξ αρχής από αυτό το αποτέλεσμα. Εξαρτιέται από την ερμηνεία του και από τη στάση που θα πάρουν τα κόμματα. Οι διεργασίες που θα γίνουν μέσα στα κόμματα. Απέναντι στα πράγματα. Από τις ευρωεκλογές. Δηλαδή στην Αγγλία έχει έρθει για παράδειγμα πρώτος ο Φάραντς, λένε. Μα στην Αγγλία ψήφισε το 15%. Να σας πω κάτι. Στην Τσεχία, που μιλάτε για την Ευρώπη όλοι και κοπτόμεθα, και μιλάμε τώρα για τα μνημόνια, για τις τρόικες, για την Ευρώπη, για την πολιτική της, για το Μάστριχτ, για την εκτέλεση, για το πώς θα υλοποιηθεί το Χ πρόγραμμα ή το Ψ πρόγραμμα, για τα πακέτα, για τούτο, για εκείνο, για τ' άλλο, για το ΕΣΠΑ. Μιλάτε σε μια Ευρώπη αυτή τη στιγμή, η οποία έχει άλλου τύπου θεμελιώδη προβλήματα. Στην Τσεχία ψήφισε το 20%. Στην Τσεχία, κύριοι. Στην Τσεχία. Βεβαίως αύριο το πρωί μπορούμε να συζητάμε αν έκλαιγε ο Μπερλουσκόνη που δεν τον αφήσαν να ψηφίζει επειδή έχασε τα πολιτικά του δικαιώματα στο γυροκομείο. Δεν θα το κάνω εγώ αυτό το πράγμα. Πόσοι από τους Ευρωπαίους ψήφισαν? Αυτοί που ψήφισαν τι διαμορφώνουν? Τι διαμορφώνουν? Άκουσα και συγκρίσεις τις οποίες με κάνουν να τρομάζω. Ότι έχουμε εξελίξεις τύπου Μπερλινγκουέρ. Σε προηγούμενο κανάλι, σε προηγούμενη συζήτηση. Μπερλινγκουέρ, αν δεν κάνω λάθος, είχε πάρει 40%. Δεν συγκρίνουμε τώρα. Και ήμασταν στο 84 και τώρα έχουμε 2014. Δεν συγκρίνουμε. Και η Ευρώπη γνωρίζει μια πρωτοφανή ύφεση. Η Ευρώπη γνωρίζει πρωτοφανείς απορριθμίσεις δικαιωμάτων. Κυρία Κανέλη, θέλω και ένα σχόλιο να κάνετε όταν τελειώσετε για το μειονοτικό κόμμα στη Θράκη και τα πολύ υψηλά ποσοστά που συγκεντρώνει. Είναι πρώτο κόμμα εκεί. Κοιτάξτε, την ίδια ερώτηση θα την έκανε κάποιος αύριο το πρωί στους Άγγλους, αφού ψηφίζουν Φάραντς, τι σκοπεύουν να κάνουν το δημοψήφισμα στη Σκωτία. Αν αρχίσετε να το βλέπετε αυτό, θα καταλάβετε και θα συνειδητοποιήσετε αυτό για το οποίο επιμένει το ΚΚΕ, ευτυχώς αμετακίνητο από τις θέσεις του.
διότι δεν αθρίζεται σε φροσκεπτικιστές, ακόμα και στην... Κύριε Χατζή, κλείστε το κινητό σας. Σας παρακαλώ πάρα πολύ να συνειδητοποιήσετε κάτι. Όταν μιλάτε για αριστερά στην Ευρώπη, πρέπει να ξέρετε ότι αποκλείστηκαν κομμουνιστικά κόμματα ακόμα και από το να κατέβουν στις εκλογές, όπως έγινε στην Ιταλία. Με πρόσχημα ότι χρησιμοποιούσαν το σφυροδρέπανο και ότι έπρεπε να το αλλάξουν. Δεν επιτράπηκε στο Κομμουνιστικό Κόμμα Ιταλίας να κατέβει στις εκλογές. Επιτράπησε οικολόγους. Τελειώνω με μία φράση, γιατί με ρωτήσετε για την επόμενη μέρα, κύριε Χατζηνικολάου, και δυστυχώς έχω δέσμευση σε ένα δεκάλεπτο περίπου θα φύγω. Παρακολουθώ με εξαιρετικό ενδιαφέρον τις συζητήσεις και σας λέω το εξής. Δεν μπορεί κάποιος να αρχίσει πολύ επιδερμικά να μιλάει για αυτά τα πράγματα. Ψαχνόμαστε, φαίνεται. Κατά την άποψή μου, ψαχνόμαστε στη λάθος κατεύθυνση. Ψαχνόμαστε εντελώς τη λάθος κατεύθυνση. Ψαχνόμαστε με έναν τρόπο ο οποίος ούτως ή άλλως μέσα στην Ευρώπη αυτή τη στιγμή, αυτή η Ευρώπη έτσι ως διαμορφώνεται, θα περιμένει με αγωνία για να λύσει οικονομικά, εταιρικά και άλλα προβλήματα στην Ουκρανία που τη θεωρεί δημοκρατική με τα Χάιλ Χίτλερ. Ο πρίγκιπας θα βγαίνει να δηλώνει ότι είναι ο Πούτιν, ξέρω εγώ, Χίτλερ. Οι άλλοι θα λένε να πέσει η Μέρκελ που είναι αντίπαλος του Χίτλερ. Δεν είναι αυτό το. Δεν πρόκειται να γίνει τίποτε το συγκλονιστικό την επόμενη ημέρα πλην τεραστίων διεργασιών και μια μεγάλη συζήτηση που άνοιξε απόψε. Θυμηθείτε με, αυτή θα κουβεντιάζεται από κάτω με άλλου τύπου παζάρια και αλυσιβερίσια αντίστοιχα με αυτά που γίνανε. Αν βγαίνει ή δεν βγαίνει πρόεδρος δημοκρατίας το Φλεβάρι, τι θα γίνει με τα 13 κουκιά της Δημάρκη αν θα πάνε σε πρόεδρο, πώς θα με κατανεμηθούν οι ανεξάρτητοι, ποια θα είναι η στάση των ανεξαρτήτων Ελλήνων που έχουν μισή δύναμη και αν οι εκλογές θα επισπευστούν εκ της φήμης περί αυτού ή εκ της διασφάλισης περί αυτού. Αυτή είναι η γνώμη μου. Δόξα τω Θεώ, περιμένω αν έχετε να μου πείτε, σας παρακαλώ πάρα πολύ, άλλο τρόπο πρόσβασης δεν έχω, δέσμια των μέσων, για το οποίο θα σας πω ότι με πειράζει πάρα πολύ, είμαι δημοσιογράφος πάρα πολλά χρόνια, έχω αντίρρηση με την ιδιοκτησία, τον τρόπο που λειτουργούν, το μεγάλο κεφάλαιο, ό,τι άλλο θέλετε. Αλλά το βρυσίδι μονίμως στα μέσα και το παράπονο μονίμως για τα μέσα, ως να είναι οι πρώτοι και οι τελικοί φταίχτες, επιτρέψτε μου να σας πω, έχει αρχίσει και μου γυρίζει λίγο τα άντερα από πρώην, νυν και μελλοντικούς χρήστες των μέσων. Το έχω ζήσει, είναι απαράπονο προσωπικό και το λέω. Βαρέθηκα να ακούω. Να βρίζουν τα κανάλια όταν δεν τους λένε αυτά που θέλουν. Να τα αγαπάνε τα κανάλια όταν τους βρίζουν αυτά που θέλουν. Και πολύ φοβάμαι ότι τα κανάλια, προσπαθώντας, οι δημοσιογράφοι, όλοι, γιατί υπάρχει και κόσμος που δεν φαίνεται και δουλεύει, έτσι δεν είναι, κάνουν τα δύνατα δυνατά να βγάλουν πέρα μία κατάσταση. Εσείς είστε ικανοποιημένοι από τη στάση που έχουν τηρήσει τα χρόνια της κρίσης τα κανάλια. Εγώ μπορώ να έχω παράπονα για το κουκουέ. Δεν θα βγω όμως να πω σε λίβδινο ότι αυτό είναι για πέταμα και θα σας πω και κάτι. Δεν θα κάνω και επιλογή. Αυτός μ' αρέσει, εκείνος μ' αρέσει, ο άλλος δεν μ' αρέσει. Πώς θα γίνει. Θα το δεχτώ στη δημοκρατία. Όχι. Υπάρχει ομοιομορφία. Όχι να μου αρέσει ως προς το σχόλιο του. Έχω δικαίωμα να σχολιάσω το σχόλιο. Δεν έχω δικαίωμα να λέω ότι αυτός είναι για πέταμα, εκείνος είναι για δρόμο. Αυτό έχετε δίκιο. Προσέξτε τι σας λέω. Μιλάω για την οξύτητα με την οποία έχουν αντιμετωπιστεί τα πρόσωπα και τα πράγματα. Είναι άλλο κύριε Χατζηνικολάου, μπορώ να διαφωνώ. Μπορείτε να μου πείτε ό,τι θέλετε για το κουκουέ και εγώ να σας πω για τον τρόπο με τον οποίο καλύψατε τις εκλογές. Αλλά αυτό το πράγμα κάποια στιγμή οι χρήστες των μέσων. Καλά θα κάνουν το σταματήσουν. Είναι, αλλά τα είδαμε αυτά πριν. Είναι πανηγυρισμοί, καπνογόνα. Το πρώτο Ερυθρό Βατικανό στη χώρα. Να πάμε στον Πειραιά όταν θα έχουμε τις δηλώσεις του νέου Δημάρχου. Λοιπόν, ελάτε κύριε Χατζηδάκη να έχουμε ένα πρώτο σχόλιο σας. Η εικόνα δεν είναι στο 3% που έδωσαν οι δημοσκοπήσεις εξόδου, είναι στο 4%. Και μάλιστα η Singular είπε συμπλήν ένα, που σημαίνει ότι μπορεί να το δούμε αυτό είτε να μεγαλώνει είτε να μικραίνει στη συνέχεια της βραδιάς. Τώρα που έβλεπα στο 18,4 ήταν 3%, αλλά δεν έχει σημασία. Ναι. Δεν... Η εκτίμηση της Singular είναι για 4, 3,9. Δεν μπορούμε να παραστήσουμε και σας το λέω ευθέως ότι δεν τρέχει τίποτα. Εστάλει σε εμάς το αναμενόμενο άλλωστε από τη δική μας πλευρά μήνυμα των πολιτών λόγω και της πολιτικής που ήμασταν αναγκασμένοι να εφαρμόσουμε τα τελευταία 2 χρόνια. Αλλά με την ίδια ειλικρίνεια που σας λέω αυτό, σας λέω ότι θα ήταν λάθος να ερμηνεύσουμε το αποτέλεσμα μόνο από τη μία κάλπη, την Ευρωκάλπη.
Πρέπει να δούμε τη συνολική εικόνα. Στις περιφέρειες, για παράδειγμα, ο ΣΥΡΙΖΑ με τα μέχρι τώρα αποτελέσματα φαίνεται να καταλαμβάνει 2 από τις 13 περιφέρειες. Δεν αισθάνομαι ότι είναι νίκη αυτό. Δεν αισθάνομαι ότι μπορεί να ισχυριστεί ο ΣΥΡΙΖΑ. Ναι, αλλά αν η μία από αυτές είναι η Αττική, όπως είπε ο κύριος Μαύρος, ότι φαίνεται μέχρι στιγμής να έχει η κυρία Δούρου προβάδισμα. Παρ' όλα αυτά. Δεν είναι η Αττική μία. Ακόμα και ποσοστιαία να μετρήσετε τι εκφράζουν οι περιφέρειες, πάλι θα δείτε ότι οι περιφέρειες στις οποίες η Νέα Δημοκρατία, οι υποψήφοι που υποστηρίχθηκαν από τη Νέα Δημοκρατία έχουν προτεύσει, έχουν πάρει την πλειοψηφία, έχουν μεγαλύτερο ποσοστό του πληθυσμού. Αλλά εγώ λέω να ξεχάσουμε την περιφέρεια, να ξεχάσουμε τους μεγάλους δήμους που πουθενά ο ΣΥΡΙΖΑ δεν τα κατάφερε και να περιοριστούμε στην Ευρωκάλπη. Πάλι και εδώ βλέπετε ότι τα ποσοστά που έχει μετά το δημοψήφισμα που είπε ότι θα κάνει, μετά από όλα αυτά που είπε ο κύριος Τσίπρας, είναι το πολύ στο ποσοστό που είχε στις τελευταίες εθνικές εκλογές. Σε ποια κάλπη... Το στην δικό κάλπη... σας ποσοστό ποιο είναι... Μίλησα ευθέως από την αρχή, κυρία Ζαχαρία. Όχι, απλώς αν μπορείτε να μας το θυμίσετε. Εγώ δεν το θυμάμαι, γι' αυτό σας ρωτώ. Δεν το έκρυψα. Το βλέπει όλος ο κόσμος. Είπα από την αρχή για το μήνυμα το οποίο έχουμε πάρει. Αλλά από την άλλη πλευρά δεν μπορούμε... Στις εκλογές ρωτάει, στις εκλογές. Σε ποιες εκλογές? Τις προηγούμενες εκλογές, επειδή συγκρίνεται τα ποσοστά του ΣΥΡΙΖΑ. 30%. Μα δεν ισχυρίζομαι. Δεν ισχυρίζομαι ότι σε σχέση με τις εκλογές, εκείνες εκλογές δεν υπάρχει μια υποχώρηση. Αλλά εμείς πήραμε δύσκολα μέτρα. Ο ΣΥΡΙΖΑ... Αλλά δεν είναι μία υποχώρηση το 22,8%. Ο ΣΥΡΙΖΑ έκανε κριτική... Ο ΣΥΡΙΖΑ έκανε κριτική... Ναι, ο ΣΥΡΙΖΑ έκανε κριτική εκ του ασφαλούς, μιλούσε για δημοψήφισμα και πήρε τα ποσοστά που πήρε. Θέλετε να σας πω και κάτι παραπάνω, μια και μιλάμε για ευρωεκλογές και ήμουν ευρωβουλευτής για αρκετά χρόνια. Το 1999 η Νέα Δημοκρατία τότε κέρδισε τις ευρωεκλογές με 36% και το ΠΑΣΟΚ πήρε 33%. Νομίζαμε ότι θα ήταν μια βάση τότε για να κερδίσουμε τις εθνικές εκλογές που έγιναν σε 8 μήνες περίπου. Και παρότι είχαμε αυτή τη διαφορά στις ευρωεκλογές, στο τέλος τότε κέρδισε το ΠΑΣΟΚ τις βουλευτικές εκλογές. Επομένως, θα έλεγα ότι το αποτέλεσμα είναι πολύ πιο σύνθετο και σίγουρα δεν προσφέρεται για αυτό το οποίο επεδίωξε ο ΣΥΡΙΖΑ από την αρχή. Λοιπόν, εδώ έχω ένα μήνυμα χιουμοριστικό, έτσι για να δώσω και λίγο δροσιά στο τραπέζι, που έρχεται από το Twitter, που το βρίσκω εξαιρετικό. Πρώτος ο ΣΥΡΙΖΑ, λέει, και να τα πρώτα σημάδια από τις 10 πληγές του Φαραώ που θα πλήξουν τη χώρα. Αφρίζει το Σύνταγμα. Λοιπόν, και ο κύριος Καλύτερο. Δείτε τι γίνεται στο Σύνταγμα. Καθαρίζουν εκεί, ξέρετε, μου γράφουν πολλά από τα παιδιά στο Twitter ότι ίσως αυτό είναι ένα μήνυμα ότι ήρθε η ώρα να καθαρίσει λίγο η βρωμιά που υπάρχει γενικότερα στο σύστημα στην Ελλάδα, να υπάρξει δηλαδή κάθαρση.